Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο One Channel για τη βραδινή σας ενημέρωση. Είναι μια ιδιαίτερη βραδιά για μένα, καθώς κλείνω περίπου 4 δεκαετίες στη δημοσιογραφία. Και αυτή είναι η τελευταία εκπομπή που θα κάνουμε μαζί. Σήμερα λοιπόν η Βουλή των Ελλήνων εξέλεξε το νέο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και έχω την τιμή να είμαι ο αντιπρόεδρος του νέου αυτού οργάνου, αυτού του θεσμού. Έτσι λοιπόν δεν γίνεται να κάνω εκπομπές. Υπάρχει ασυμβίβαστο. Είναι η τελευταία μέρα που εργάζομαι. Από αύριο βγαίνει το ΦΕΚ για τη νέα θέση. Σας ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Σιδεροκέφαλος. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους. Σιδεροκέφαλος. Ο Κώστας που είναι συνταγματολόγος θα μου πει αν έκανα καλά ή όχι. Υπάρχει ασυμβίβαστο καταρχήν. Υπάρχει ασυμβίβαστο. Πρέπει να καταλήψω τη δημοσιογραφία. Δεν μπορώ αυτά τα 6 χρόνια που θα είμαι εκεί να είμαι δημοσιογράφος. Μάλιστα, 6 χρόνια. Λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα, μια που μου δίνετε το λόγο. Πρώτον, ότι είναι μια σημαντική προσωπική στιγμή και για σένα, αλλά μπορώ να πω και για μας όσους ερχόμαστε συχνά εδώ. Και αυτά θα τα έλεγα ακόμα και αν δεν ήμουν καλεσμένος. Είναι μια πολύ σημαντική θεσμική θέση αυτή, μια πολύ ενδιαφέρουσα θεσμική θέση και νομίζω είναι και ένα πολύ ωραίο κλείσιμο, ας το πούμε, γύρισμα σελίδας σε αυτά τα 40 χρόνια. Άρα αυτή είναι μια πολύ καλή προσωπική είδηση και για σένα και για τους φίλους σου και με αξία, θέλω να το πω γιατί το πιστεύω. Υπάρχει όμως και μια θεσμική είδηση που είναι πολύ ενδιαφέρουσα, ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που έγινε η εκλογή των εκπροσώπων των ανωτάτων, των ανεξάρτητων αρχών από τη διάσκεψη των Προέδρων με το νέο σύστημα. Να θυμίσουμε ότι με την τελευταία αναθεώρηση του 2019 άλλαξε η πλειοψηφία που απαιτείται και θα έλεγα ευτυχώς άλλαξε, ή τελειώς θα είχαμε μεγάλες δυσκολίες να συγκεντρώσουμε την πλειοψηφία των 4/5 που απαιτούνταν ως τώρα και η πλειοψηφία αυτή έγινε 3/5. Και είναι και από αυτή την άποψη και από τη θεσμική άποψη μια πιο ευέλικτη διαδικασία. Μια πιο ευέλικτη διαδικασία, αλλά και μια σημαντική μέρα, γιατί πιστεύω, επίτρεψέ μου να πω και αυτό, ότι οι ανεξάρτητες αρχές είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός, λίγο παρεξηγημένος. Ακούγονται πολλές φωνές που λένε «Μα αυτούς δεν τους εκλέγει ο λαός, άρα πού είναι η νομιμοποίηση». Δεν είναι αυτός ο ρόλος των ανεξάρτητων αρχών. Ο ρόλος των ανεξάρτητων αρχών, ελεγκτικός και γνωμοδοτικός, όπως είναι και η αρχή στην οποία θα βρίσκεσαι εσύ πολύ σύντομα, είναι ακριβώς αυτό που λέει η λέξη. Δηλαδή να μην επηρεάζονται από την εξουσία και να παίρνουν τα μέτρα εκείνα που θεωρούν ότι πρέπει να παίρνουν και να δίνουν τις γνώμες εκείνες τις οποίες θεωρούν ότι πρέπει να δίνουν και να κάνουν τον έλεγχο κυρίως. Και το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο έχει πολύ έλεγχο και σε μεγάλο εύρος, έτσι ώστε να προστατεύουν δημοκρατικά αγαθά. Άρα είναι υπέρ της δημοκρατίας θεσμοί. Και από αυτή την έννοια λοιπόν νομίζω ότι σου ταιριάζει, επιτρέψέ μου και το πληθυντικό. Ευχαριστώ πολύ. Και να ευχηθούμε καλή και εμένα μου επιτρέπετε τη συγκίνηση, γιατί κλείνω 40 χρόνια σε αυτή τη δουλειά και την αγαπώ πολύ. Και ξαναλέω, είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπερίζω λοιπόν τον Νίκο Φελέκη, τη Μαρία Καρακλιούμη, τον Γιώργο Μουρούτη, τον Γιώργο Κουτρουμάνη και είναι μαζί μας η Αλεξάνδρα Πάλι, ένας άνθρωπος της αγοράς. Είναι για πολλά χρόνια γραμματέας του Επιμελητηρίου της Αθήνας. Μεγάλη θέση. Τώρα ασχολείται με την εταιρική ευθύνη και είναι και υποψήφια στον κεντρικό τομέα. Με το Χαρδαλιά, ο οποίος πάει καλά από ό,τι βλέπω στις δημοσκοπήσεις. Πολύ καλά. Έτσι. Ωραία. Απόψε λοιπόν θα μας είσαι πολύ χρήσιμη, γιατί συζητάμε όλες αυτές τις μέρες για τα πολιτικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην πρώτη γραμμή, έχει νέο πρόεδρο που προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά η αγορά είναι εκεί, με τα προβλήματα, τα βάσανά της και τις δυσκολίες των ανθρώπων. Επομένως θα είσαι πολύ χρήσιμη στην κουβέντα μας σε αυτή τη θέση. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε πρώτα με τρεις δημοσκοπήσεις. Η Μαρία Καρακλιούμη έχει και τις τρεις. Η πρώτη είναι της μέτρων ανάλυσης, η οποία θα μας πει. Και στις τρεις βλέπουμε μια μικρή πτώση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία όμως φαντάζει μικρή γιατί η δύναμή της εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλη, και μια μικρή πτώση του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε για μετά τις εκλογές. Άρα ο νέος πρόεδρος, ο κ. Κασελάκης, δεν έχει προλάβει ακόμη να φέρει την ανάκαμψη στο κόμμα που αναμένουν οι άνθρωποι που τον στήριξαν. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και να δούμε τι σημαίνουν αυτές οι δημοσκοπήσεις, γιατί βλέπω και πολλούς αναποφάσιστους. Μόλις ψήφισαν, πήγανε στην δεξαμενή των αναποφάσιστων οι άνθρωποι. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με τη μέτρων ανάλυσης.
ψηφοβουλευτικών. Να πούμε ότι έχει και αδιευκρίνηστη αυτό. 29,7% Νέα Δημοκρατία, 13,7% ΣΥΡΙΖΑ, 10,2% ΠΑΣΟΚ, 7,7% ΚΚΕ, 3,1% Σπαρτιάτες, 6,1% Ελληνική Λύση, 3,6% Νίκη, 2,6% Πλεύση Ελευθερίας, 1,9% Μέρ25 και 3,9% τα λοιπά κόμματα. Τα υπόλοιπα συνοστίζονται στο άκυρο, το άκυρο λευκό 3,3%, δεν θα ψηφίσει το 6,1% και η αδιευκρίνηστη ψήφος που είναι η αναποφάσιστη και όσοι δεν απήντησαν στο 9%. Από αυτή την πρώτη κάρτα βγάζεις κάποιο συμπέρασμα? Θα δούμε και τις επόμενες, είναι λίγο πολύ παρόμοια εικόνα, είναι σαφές ότι υπάρχει... Να δούμε και την εκτίμηση τότε. Δούμε και την εκτίμηση. Η εκτίμηση είναι όταν κάνουμε αναγωγή των. Αν είχαμε εκλογές αύριο, αυτό σημαίνει εκτίμηση. Αν είχαμε εκλογές αύριο. Η εκτίμηση είναι επειδή όποιος λέει δεν θα ψηφίσω και όποιος λέει δεν έχω αποφασίσει πρακτικά, δεν έχεις πληροφορία. Οπότε κάνεις μια αναγωγή και βλέπεις πόσο είναι επί των ψηφισάντων και των ήδη αποφασισμένων, πόσο θα ήταν τα ποσοστά. 36,4% Νέα Δημοκρατία, 16,8% ΣΥΡΙΖΑ, 12,5% το ΠΑΣΟΚ, 9,5% το ΚΚΕ, 3,9% Σπαρτιάτες, 7,5% Ελληνική Λύση, 4,4% Νίκη, 3,1% Πλεύση Ελευθερίας, 2,4% Μέρ25 και 3,5% τα υπόλοιπα κόμματα. Βλέπουμε δηλαδή ότι θα η Βουλή, αν γινόντουσαν εκλογές και με βάση αυτή την εικόνα, θα είχε τα κόμματα που έχει σήμερα, γιατί βλέπουμε ότι και η Πλεύση Ελευθερίας κόβει το νήμα του 3%, αντιθέτως η Μέρ25 παραμένει περίπου στα εκλογικά της ποσοστά. Ναι. Μόνο να το 7,5 της λύσης είναι λίγο. Και το ΚΚΕ και το ΚΚΕ. Να πούμε το εξής, ότι αυτό... η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ πάνε πολύ καλά. Ναι, και έχει και το ΠΑΣΟΚ μια μικρή άνοδο. Να πούμε όμως το εξής. Στο ΚΚΕ και στο ΠΑΣΟΚ εξηγούνται αυτά, γιατί η χώρα σε αυτή τη φάση βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο αυτοδιοικητικών εκλογών. Το ΚΚΕ, να μην αγνοήσει κανείς, ότι είναι το μόνο κόμμα το οποίο κατεβάζει σε όλους τους δήμους και τις περιφέρειες ψηφοδέλτιο. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα για τα μέτρα του ΚΚΕ, η οποία όμως είναι πολύ συντεταγμένη. Και να πούμε ότι αν κάποιος σκέφτεται να ψηφίσει ΚΚΕ, δεν χρειάζεται να ψάξει στο δήμο του ποιος είναι ο υποψήφιος. Όλοι είναι υπό τη λαϊκή συσπήρωση. Σε κάθε δήμο δηλαδή και περιφέρεια είναι ο συνδυασμός της λαϊκής συσπήρωσης που έχει τους υποψηφίους. Αυτή η κινητικότητα λοιπόν φαίνεται να ευνοεί, γιατί το νιώθουν οι άνθρωποι στις τοπικές κοινωνίες. Και το ΠΑΣΟΚ που παίρνει περίπου μια μονάδα, νομίζω η άποψή μου είναι ότι οφείλεται σε αυτό, γιατί υπάρχει μια εξωστρέφεια τώρα λόγω των υποψηφιωτήτων των δημάρχων. Η λύση εκεί είναι, η δική μου εκτίμηση είναι ότι η λύση προκύπτει κυρίως από διαρροές από τη Νέα Δημοκρατία, με δεδομένο ότι υπάρχουν πολίτες που είναι δυσαρεστημένοι επειδή έχει κλονιστεί και το αίσθημα της ασφάλειας λόγω της πλημμύρας των πλημμυρών. Άρα, ό,τι φεύγει από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας πάει στη λύση, πιστεύεις, έτσι? Ναι, έτσι είναι συνήθως οι διαρροές. Τώρα, τις συγκεκριμένες διαρροές δεν τις έχω μπροστά μου για να σας πω, αλλά συνήθως η διαρροή είναι. Πάντα οι πολίτες όταν αρχίζουν να πηγαίνουν κάπου πάνε προς τα όμορα κόμματα. Και επειδή μιλήσατε και για τους αναποφάσεις τους, ναι, όταν ο μέσος πολίτης ξέρει ότι ψήφισε πριν 3 μήνες και θα ξαναψηφίσει σε περίπου 3 χρόνια. Τι να σου πει τώρα τι θα ψηφίσει? Δεν είναι στον οριζοντά του οι εκλογές. Δεν έχω αποφασίσει. Και εμάς, αν μας ρωτούσε εδώ κάποιος, δεν νομίζω να έχουμε. Πού να ξέρω σε 3,5 χρόνια τι θα κάνω. Σε 3,5 χρόνια μπορεί να. Δεν ξέρουμε και πώς θα είναι οι ζωές μας. Όχι τώρα να πούμε. Όποιος ψηφίσει όμως για την περιφέρεια, θα ψηφίσει για 5 χρόνια. Ναι. Α, έχει δίκιο ο Αλεξάνδρας. Ναι, αυτό όμως είναι άλλη τάξη. Ναι, για την περιφέρεια, ναι. Και αυτά τώρα, αν κάνουμε αναγωγή, αυτά τα υψηλά ποσοστά. Αν υπάρχει μια εξήγηση γιατί στο Βελόπουλο. Γιατί η Νέα Δημοκρατία αυτή την περίοδο, εκτός από τις πλημμύρες, τις φυσικές καταστροφές και όλα αυτά. Υπάρχει ένα θέμα εξομάλυνσης των σχέσεων με την Τουρκία, που υπάρχει ένα σκληρό δεξιό κομμάτι στη Νέα Δημοκρατία που δεν το θέλει. Και το δεύτερο είναι η γάμη των ομοφιλοφίλων, η τεκνοθεσία κλπ. Το οποίο επίσης. Όλα αυτά τα κοινωνικά προοδευτικά. Ναι, που είναι στην ατζέντα του Μητσοτάκη από την πρώτη στιγμή. Ευτυχώς δηλαδή. Ευτυχώς, αλλά δεν αρέσουν σε ένα κομμάτι, Γιώργο, των δεξιών. Διαφωνώ απόλυτα με τον Νίκο. Στην ατζέντα του Μητσοτάκη και πριν τις εκλογές αυτά. Δεν θα ψηφιστούν αυτά, Γιώργο μου. Επίτρεψέ μου να πω και εγώ την άποψη. Εγώ μιλούσα. Εντάξει. Μπορεί να έχει κάποιο και μια διαφορετική άποψη. Έχουμε χρόνο. Απόψε που είναι και τελευταία μου εκπομπή, μπορούμε να καθίσουμε μέχρι το πρωί, αν θέλετε. Όχι, Γιάννη μου, λέω ότι το σκληρό δεξιό συνδέεται και με αυτά. Γι' αυτό και ο Μητσοτάκης. Ας αποφασίσετε το σκληρό δεξιό τελικά είναι εκτός της Νέας Δημοκρατίας, προερχόμενο από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι το φιλελεύθερο του Μητσοτάκη που έχει κάνει στραφή στο κέντρο. Παντού βλέπετε το σκληρό δεξιό. Αυτά τα λέω εσύ, Γιώργο. Ο Μητσοτάκης είχε τις ίδιες απόψεις και πριν τις εκλογές. Εγώ λέω ότι υπάρχει ένα σκληρό κομμάτι στη δεξιά,
που ξέρεις ότι υπάρχει. Ποια είναι η δεξιά. Διευκρίνησέ μου, ποια είναι η δεξιά. Η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι δεξιά. Ένα πολυσυλλεκτικό δεξιό. Πριν λίγες μέρες λέγατε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει στροφή προς το κέντρο. Ποτέ εγώ δεν έχω πει. Εγώ λέω ότι είναι ένα πολυσυλλεκτικό. Τώρα σε συμφέρει και τη λες δεξιά. Είναι ένα... σκληρή δεξιά. Δεξιά. Τη λέω Μάλιστα. δεξιά. Μάλιστα. Είναι ένα πολυσυλλεκτικό δεξιό κόμμα, κυβερνητικό μεγάλο, όπου ως πολυσυλλεκτικό κόμμα έχει και το δεξιό και το φιλελεύθερο και το ακραίο δεξιό. Αυτή είναι η έννοια της πολυσυλλεκτικότητας. Το κεντρό το έχει. Το κεντρό, αυτό το φιλελεύθερο. Κυριαρχεί στο κέντρο. Αυτό είπα. Είναι και το Πασόκ εκεί. Το νεοφιλελεύθερο παλιά το λέγατε δεξιό. Κεντρό, τώρα το φιλελεύθερο το λέτε κέντρο. Δηλαδή τα έχετε μπλέξει λίγο. Τα έχετε μπλέξει. Δεν λέω για νεοφιλελεύθερο. Είπα φιλελεύθερο. Λέω συνολικά. Μην τα μπερδεύει στο μυαλό σου. Ναι, ναι. Είπα φιλελεύθερο. Σε παρακαλώ τους χαρακτηρισμούς, κράτησε τους για τους αρχαιότητες. Μα μου λες, ας πούμε, είπα. Κράτησε τους αν μπερδεύω ή δεν μπερδεύω. Είπα εγώ νεοφιλελεύθερο. Δεν σου επιτρέπω. Ούτε εγώ. Πάμε παρακάτω. Αλλά είπα εγώ για νεοφιλελεύθερο. Εγώ είπα για φιλελεύθερο. Για πείτε μου τώρα. Το φιλελεύθερο σχετίζεται με το κέντρο. Ο Χαρδαλιάς όμως στην περιφέρεια παίρνει το όλον δεξιό κομμάτι. Όπως έλεγε ο Βενιζέλος παλιά, το όλον Πασόκ. Γιώργο, αυτές τις αποχρώσεις όλες τις συγκεντρώνει ο Χαρδαλιάς. Γιατί στις δημοσκοπήσεις τον βλέπω ψηλά. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι αδιαφυσβήτητος ο Χαρδαλιάς. Ναι. Από την άλλη, σε αυτές τις δημοσκοπήσεις που είδαμε σήμερα, εγώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο για τη δυναμική του κυρίου Κασελάκη. Είναι αναντίστοιχη με το θόρυβο που έκανε, την δυναμική και του ιδίου και του ΣΥΡΙΖΑ. Και επίσης είναι αναντίστοιχη με τη δυναμική που είχαν αντίστοιχοι ηγέτες όταν μπήκαν στο πολιτικό σκηνικό. Α, πότε να προλάβει να ανεβάσει τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ όμως. Στην πρώτη δημοσκόπηση που βγήκε μέσα στην εβδομάδα, ο κύριος Ανδρουλάκης είχε δημοφιλία πάνω από 50%. Το ίδιο είχε και ο κύριος Μητσοτάκης. Η πρώτη δημοσκόπηση που μπήκε το ΠΑΣΟΚ στο πολιτικό σκηνικό είχε 17%, άσχετα αν τελικά έφτασε. Άρα ο Ανδρουλάκης είχε κάνει έκρηξη. Αντίστροφα. Άμα τη εμφανίσει, την οποία δεν βλέπουμε τώρα. Το ίδιο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν κέρδισε τις εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Αναντίστοιχα, βλέπουμε εντελώς αρνητικό περιβάλλον. Ίσως επειδή το κόμμα είναι σε διχασμό. Και όχι μόνο. Το εκλογικό κοινό που πήγε σε εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ είναι το 1,5% του εκλογικού σώματος. Από αυτούς. Το 08 ψήφισε τον κύριο Κασελάκη. Φαίνεται ότι ο κύριος Κασελάκης δεν έχει ευρύτερα χαρακτηριστικά πολιτικά που να συγκινούν. Έχει κάνει απόψε πάντως στο Star στη Μάρα Ζαχαρία την πρώτη του συνέντευξη, την οποία θα την δούμε αργότερα. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς στέκεται σε ένα τοξό. Είναι πολύ νωρίς να εκτιμήσουμε την πορεία του κύριου Κασελάκη. Γιατί... Προφανώς είναι πολύ νωρίς. Και να μην ξεχνάμε και ένα απλώς πράγμα. Ο Γιώργος υπενθυμίζει τη δυναμική του Ανδρουλάκη και του Μητσοτάκη όταν είχαν εκλεγεί. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν είτε βουλευτές είτε ευρωβουλευτές του Πόνου, ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης. Και να μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Κασελάκης είναι ο πρώτος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ που πρόκυψε μετά από μια πολύ μεγάλη μάχη και διχασμό του κόμματος που δεν είχε συμβεί στο ίδιο επίπεδο τα προηγούμενα χρόνια. Και να πούμε ότι όλα αυτά γίνανε μέσα σε 27 μέρες, διότι τον κύριο Κασελάκη δεν τον ήξερε κανένας και μέσα σε 27 μέρες έγινε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και εμείς είμαστε εδώ όλοι και ενώ η χώρα μας έχει πολλά προβλήματα, συζητάμε για τον κύριο Κασελάκη. Και να προσθέσω σε αυτά, Γιάννη, με συγχωρείς. Κύριε Παλή, είναι και το καινούριο Κοσκινάκι, έτσι. Είναι το καινούριο παιδί στην πόλη. Πόσους τίτλους να βάλω. Είναι φρέσκο πρόσωπο πάντως. Μας απασχολεί. Δεν τον έχουμε Σίγουρα. Δει στη διαδρομή του και μας απασχολούν όλα όσα κάνει. Για πολύ καιρό πάντως οι κάμερες τον ακολουθούν. Γιάννη, μέχρι να τον μάθουμε. Αυτά που είπε η Μαρία. Ναι. Εν μέρη διαφωνώ με το. Συμφωνώ ή και διαφωνώ με τον Μουρούτη. Όντως ο Ανδρουλάκης όταν εξελέγει πήγε το ποσοστό του Πασόκ στο 17% στην πρώτη μέτρηση. Αλλά τότε ήμασταν στα μέσα μια κυβερνητική θητεία του Μητσοτάκη. Τώρα είναι 3 μήνες που γίνανε οι εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπέστη διπλή συντριβή, έφυγε ο αρχηγός του, τότε ήταν και μετά από το θάνατο της Φόφης Γεννηματά που γίνανε οι εκλογές και σε κλίμα συγκίνησης. Όντως και ο Μητσοτάκης ανεβάσει τα ποσοστά του, αλλά όμως τότε αυτά τα κόμματα ήταν σε μια κανονικότητα. Τώρα εδώ, αυτός ο Κασελάκης εξελέγει, χωρίς να τον ξέρει κανείς όπως είπαμε, υπάρχει εσωτερικός διχασμός στο κόμμα του, είναι μετά από διπλή εκλογική συντριβή και θα έπρεπε να κάνει γκέλ, θα έπρεπε όντως, αλλά δυστυχώς η αντιστοίχηση του ΣΥΡΙΖΑ με την κοινωνία, αυτό μου δείχνει εμένα κυρίως, δεν είναι αυτή η οποία πρέπει. Θυμάστε ότι όταν βγαίναν οι δημοσκοπήσεις πριν την εκλογή Κασελάκη, λέγανε όλοι ότι το γκέλ στην κοινωνία το έχει η κυρία Αξιόγλου. Ενώ όσο περιοριζόταν το εκλογικό σώμα, όσο πηγαίνανε σε αυτούς που θα ψηφίσουν, εκεί κυριαρχούσε. Αλλά εάν δεν ήταν ο κύριος Κασελάκης στο παιχνίδι, κυρία Χτσιόγλου θα έβγαινε. Ναι, δεν υπάρχει λέω αμφιβολία. Ότι όσο πιο μεγάλο ήταν το εκλογικό σώμα, οι εκλέκτορες του ΣΥΡΙΖΑ,
Λέγανε δημοσκόπη, αυτά μας λέγανε. Ότι... Το οποίο όμως δεν απεδείχθηκε. Αυτό που λέγαμε όλοι, ότι στη μεγάλη εικόνα αναμενόμενο ήταν να πηγαίνει καλύτερα ο κ. Κασελάκης. Γιατί η κυρία Κτσιόγλου είχε αναφορά περισσότερο. Εσύ και εγώ το είπαμε. Ναι, μόνο εμείς το λέγαμε. Ναι, αλλά οι δημοσκόποι λέγανε άλλα, αν θυμάσαι. Δημοσκόποι ναι, όμως. Λοιπόν. Έχει δίκιο ο Νίκος αυτό που λέει. Λέγανε δημοσκόποι ότι ο Κασελάκης προηγείται σε αυτούς που θα πάνε να ψηφίσουν και η Αχτσιόγλου συνολικά στην κοινωνία και είναι συμπαθέστερη. Ακριβώς. Ακόμα και στο κοινό της Νέας Δημοκρατίας. Αποδεικνύεται άρα... λοιπόν με αυτή τη δημοσκόπηση ότι δεν είναι έτσι. Ότι ο κ. Κασελάκης έπρεπε να έχει κάνει τώρα ένα πέταγμα. Στην κοινωνία και με τόσο πουσάρισμα που του κάνουμε και όλοι μας, εδώ στα μίντια δεν κάνουμε αλλή. Μήπως του κάνει κακό τελικά το μπορεί, τόσο πολύ. Μπορεί. Ξέρεις, αυτού ο συνδυασμός της τύπου... έλλειψης συγκρότησης και της Κώστα, τόσο μεγάλης επικοινωνιακής προβολής, μήπως ναι. του κάνει κακό. Βάζω ένα ερώτημα. Αυτού του τύπου αυτό, υποψηφιότητες αυτό κάτι... σε ανεβάζουν να... απότομα. Θέλω να, ακούσω, μπορώ να σε κατεβάσω. Θέλω να ακούσω την άποψη και του Κώστα και του Γιώργου. Γιατί εμείς οι δημοσιογράφοι, επειδή είμαστε όλη μέρα μέσα σε αυτό, πολλές φορές τα βλέπουμε λάθος. Εσείς, επειδή είστε μέσα έξω στο δημόσιο βίο, κάνετε και τις δουλειές σας ταυτόχρονα, δεν ασχολείστε όλη μέρα με την πολιτική όπως κάνουμε εμείς και οι πολιτικοί. Αυτή την υπερπροβολή του Κασελάκη, που είναι αναμενόμενη σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, εντάξει, ερχόταν ένας αρχηγός καινούριος σε 20 μέρες και έπαιρνε ένα μεγάλο κόμμα, έτσι θα τρέχανε οι κάμερες. Δεν είναι ελληνική ιδιαιτερότητα. Είναι. Αν μου επιτρέπετε όμως, με λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά. Εδώ νομίζω ότι τα χαρακτηριστικά της προβολής είναι καθαρά γύρω από το πρόσωπο και όχι γύρω από την πολιτική. Μία πάρα πολύ. Μα προκαλεί ενδιαφέρον το πρόσωπο. Εντάξει. Είναι ένα παιδί που είναι άριστος, είναι όμορφο παιδί, ήρθε από το εξωτερικό. Το άριστος θα το έγινε δούμε. Όπως έχω πει πολλές φορές. Έλειωσε ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο. Δεν έχει από μόνο του αυτόνομη αξία. Το άριστος φαίνεται στην πράξη. Ο μέτριος μαθητής του σχολείου μπορεί να γίνει ο άριστος της ζωής και ο άριστος μαθητής του σχολείου να γίνει ο μέτριος ή ο κακός. Το Bill Gates έφυγε από το πανεπιστήμιο. Τι προσπαθώ να πω. Δεν τα κατάφερε να έχεις δίκιο. Και σε αυτό νομίζω συμφωνούμε όλοι. Το είπε πολύ ωραία η κυρία Καρακλείου. Μένει να φανεί. Είναι πολύ νωρίς. Αλλά ας μου επιτρέψετε, γιατί εγώ δεν πάω, δεν έχω την επικοινωνιακή ούτε τη δημοσκοπική ματιά. Έχω τη ματιά του πολίτη και έχω και το ελάττωμα. Του πολίτη, όχι με κεφαλαιοποί. Yeah. Και έχω και το ελάττωμα να ψάχνω την ουσία όσο μπορώ. Οι πρώτες του. Οι πρώτες του. Και τον πολίτη, και τον επιστήμονα και τον πολιτικό. Να σε καλά. Ιδιότητα. Να σε καλά. Οι πρώτες εικόνες, η πρώτη εντύπωση, αν κανείς και μετά την εκλογή. Νομίζω ότι αντικειμενικά δεν είναι καλές. Έχουμε ένα ξέφρενο κυνήγι της δημοσιότητας, έχουμε μια αποφυγή κάθε σοβαρή συζήτηση και έχουμε και το σημερινό περιστατικό που για μένα είναι αρκετά χαρακτηριστικό γιατί δείχνει αλαζονία, που είναι η μεγάλη παγίδα των πολιτικών, δηλαδή να τον υποδεχθεί έστω χωρίς να την περιμένει μια υπουργός σε μια επίσκεψή του και να θυμώσει, να εκνευριστεί επειδή έπαιρνε ένα κομμάτι από τη δόξα, από τις κάμερες. Σωστά πήγε. Η υφυπουργός και τον υποδέχτηκε. Σωστά, δεν το ξέρω γιατί και η ίδια μπορεί να ήθελε να πάρει ένα κομμάτι από αυτή τη λάψη. Θεσμικά πάντως ήταν. Αλλά θεσμικά ο υπουργός να πάει να υποδεχτεί τον νέο αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι κάτι απολύτως μέσα στους κανόνες του παιχνιδιού. Γιατί να το κάνει, αυτό θέλω να πω. Έγινε, θα μπορούσε και να μην γίνει, έγινε. Γιατί και να το κάνει. Και συμμαθητές κιόλας. Ήταν και συμμαθητές στο κολέγιο με τη γιατί δόμνα. Να το κάνει αυτό κομμάτι, καταλαβαίνετε, προσπαθώ να πω. Γιατί να κάνει αυτό κομμάτι της αντιπολίτευσης. Την ίδια μέρα που έχουμε τόσα άλλα πολλά πράγματα για τα οποία θα μπορούσε να γίνει πολιτική πλέον αντιπολίτευση. Έχει. Να πούμε για να καταλάβει ο κόσμος ότι Κουτρουμάνι. Την έκοψε από μία φωτογραφία που έδωσε, ενώ ήταν δίπλα του η δόμνα Μιχαηλίδου, αυτό που έδωσε το βίντεο. Ο Κασελάκης δεν την είχε μέσα. Ενώ παλαιότερα είχε πάει πάλι σε μία δομή την εποπτεία της οποίας είχε η Μιχαηλίδου, είχε πάει ο ίδιος ο Τσίπρας. Και ο Τσίπρας προς τιμήν του, οι φωτογραφίες που έδωσε και τα βίντεο τον είχαν δίπλα-δίπλα με τη Μιχαηλίδου. Μάλιστα, είπε η κυρία Μιχαηλίδου σήμερα απόψε σε συνέντευξή της ότι την έσπρωχναν, λέει, σε όλη τη διάρκεια ναι. οι άνθρωποι του κυρίου Κασελάκη. Λέει, ναι, αυτά μια είναι παράδειγμα. Στο μοντάζ, πάντως, αν το είδα καλά, δεν είχε κοπεί η σκιά της κυρίας Μιχαηλίδου. Φαινόταν, δεν ήταν προσέγγιση. Θυμίζει λίγο το Πολιτμπουρό επί Στάλιν. Ναι. Στάλιν, λοιπόν, έβγανε ένας-ένας. Σε κάθε περίπτωση, για να το ξέρουμε πάντως για άλλες φορές. Κώστα, όταν λοιπόν πηγαίνει ο αρχηγός της αντιπολίτευσης που είναι τέταρτος στο πολίτευμα και ένας υφυπουργός ή υπουργός
σε μέρος της αρμοδιότητάς του. Τον περιμένει θεσμικά, είναι ορθό και ευπρεπές. Έτσι. Και προβλέπεται. Και προβλέπεται. Ακόμη και αν ο Υπουργός το κάνει και για τη δική του προβολή. Βεβαίως, δεν έχει σημασία. Και πάντως, λέω εγώ, αλλά αυτό δεν προβλέπεται από το πολίτευμα, αλλά έτσι νομίζω βγαίνει από τη λογική, δεν είναι αυτό πεδίο για αντιπολίτευση. Υπάρχουν άλλα. Η κυβέρνηση, αν μη τι άλλο, δίνει πολλές ευκαιρίες. Να πάμε τώρα να πάρουμε την άποψη του έμπειρου Γιώργου Κουτρουμάνη. Κώστα, ήταν και απροετοίμαστος. Αυτό παρατηρεί. Ήταν και απροετοίμαστος. Πήγε εκεί στο σχολείο και κατήγγειλε ότι το σχολείο δεν ήταν επαρκές σε ένα σχολείο που έφτιαξε ο ΣΥΡΙΖΑ και παρέδωσε το 2017. Δηλαδή, επί της ουσίας έκανε αντιπολίτευση τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ, δεν το γνώριζε. Ο Γιώργος Κουτρουμάνης έχει βιώσει αρχηγούς. Ανδρέα Παπανδρέου, Κώστα Σιμίτη, Γιώργο Παπανδρέου, Βαγγέλη Βενιζέλο, Ανδρουλάκη τώρα. Και Φόφη Γεννηματά, την ξέρω. Μέσα σε όλο αυτό μοιάζει σε τίποτα με κανέναν ο Κασελάκης. Πάντως, επειδή αναφερθήκατε στους αρχηγούς του ΠΑΣΟΚ και επειδή ήμουν σε μια θέση πάντα όπου μου εμπιστευόντουσαν τις απόψεις μου για θέματα κοινωνικής πολιτικής. Αυτό εγώ, το κάνει το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Εγώ από την επόμενη μέρα... Αν θέλει κάτι, να πάρω τον Κουτρουμάνη για να δω τι έγινε. Από την επόμενη μέρα, ανεξάρτητα αν ήμουν φιλικά προσκύμενο στον Α ή στον Β αρχηγό, ήμουν πάντοτε με τον πρόεδρο. Γιατί θεωρούσα ότι αυτή είναι υποχρέωση ενός ανθρώπου που είναι μέσα σε ένα πολιτικό φορέα. Δεν το βλέπω αυτό εδώ. Δεν το βλέπεις το σύνδεσμο αυτό, Γιώργο. Δηλαδή, έγιναν εκλογές. Δεν συμφωνώ με τον Κασελάκη σε πάρα πολλά θέματα. Δεν έχει αναδείξει πολιτικές σύμφωνοι. Αλλά έγιναν εκλογές. Και βγήκε ένας πρόεδρος. Οι άνθρωποι εκείνοι, οι οποίοι είναι στον ίδιο πολιτικό φορέα, δεν πρέπει να περιμένουν να δούνε τι ακριβώς θα συμβεί. Το ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι φαίνεται ότι υπάρχει μια επιφυλακτικότητα της κοινωνίας, γιατί όντως, όπως υπόθηκε ο Νίκος, νομίζω το είπε, ότι στις άλλες, και ο Γιώργος Μπουλούτης, ότι στις άλλες εκλογικές εσωκομματικές διαδικασίες, επειδή ακριβώς είναι το συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα, τώρα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, παλιότερα το ΠΑΣΟΚ, επειδή υπάρχει, είναι στο κέντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος οι εξελίξεις, ασφαλώς υπάρχει την επόμενη μέρα μια άνοδος, ένας αέρας. Δεν τον είδαμε εδώ να υπάρχει. Μια ανάταση, μια ψυχολογική... δεν τον είδαμε. Εσύ... Και ένα άλλο στοιχείο που θέλω να βάλω έτσι στον προβληματισμό μας, επειδή έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τη μεγάλη προσέλευση, για τη μεγάλη συμμετοχή, να πω το εξής στοιχείο, ότι σε σχέση με τους ψηφοφόρους του κάθε κόμματος, έτσι, αυτή τη στιγμή συμμετείχε το 12%, το 12% εκείνων που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές, παίρνω τις πρώτες εκλογές, όχι τις δεύτερες. Α, γιατί είναι 14%, 1 προς 14. Ξέρετε πόσο ήταν η συμμετοχή, 1 προς 4. Οι διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ, 40%. 1 προς 3. 270.000, τους 600 τόσο. Αυτό λέω. Έτσι. Και στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, άρα, 400 στη Νέα Δημοκρατία, η συμμετοχή δεν ήταν μεγάλη. Ήταν πάνω από αυτό που περίμεναν. Γι' αυτό το ήταν, μεγάλη, γιατί περίμεναν 50.000. Θα ήταν πολύ μικρότερη αν δεν είχε συμμετάσχει ο Κασελάκης, ο οποίος φαίνεται ότι κινητοποίησε και έκανε γιατί πιο ενδιαφέρον. Γιατί θυμίζω μέσα στο καλοκαίρι, λέγαμε όλοι βγαίνει Αχτσιόγλου, βγαίνει Αχτσιόγλου. Από εκεί και μετά. Πάντως, δεν ασχολούνταν κανείς. Ναι. Για να μην τους αδικήσουμε, δεν είχαν μάθει σε διαδικασίες ανάπτυξης αρχηγού. Γιατί και ο Τσίπρας είχε πάρει 1.700.000 και είχαν πάει 140.000. Ναι, γιατί ήταν πρωτόγνωρη διαδικασία. Ήταν πρωτόγνωρη. Και πάλι εκεί στην περιφέρεια που έχει ένα σοβαρό υποψήφιο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Ακημίδης είναι είναι γνωστό πρόσωπο, αλλά ένας πετυχημένος δήμαρχος. Στην Αττική, λες. Βέβαια. Ναι, στην περιφέρεια Αττικής. Ναι. Σας έχει ανησυχήσει στο επιτελείο του Χαρδαλιά ο νέος αρχηγός? Μήπως φέρει δυναμική και στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ εκεί? Όχι. Δεν το συναντάτε στην κοινωνία αυτό? Γενικά, θέλω να σας πω ότι επειδή γυρνάω πάρα πολλές γειτονιές τον τελευταίο αυτό μήνα, κανέναν άλλο συνυποψήφιο του Χαρδαλιά δεν συναντώ. Παρόλο που βεβαίως υπολογίζω πάρα πολύ και εκτιμώ το έργο που έχει κάνει και ο Γιώργος Πατούλης και ο Γιάννης Γουρός, γιατί δεν μηδενίζω τίποτα και οι δύο αυτοί έχουν προσφέρει, όχι την κυρία Δούρου, δεν το μετράω στα πλήν, και νομίζω ότι και η θητεία της μάλλον ήταν στάσιμη και η ίδια ήταν αδρανής και είχαμε αυτά τα προβλήματα που είχαμε. Τον κύριο Ιωακιμίδη, ενώ
Ξέρω και μέσα από το Δήμο Αθηναίων ότι είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, ο οποίος έχει εργαστεί πάντα με χαμηλούς τόνους. Σαν ηγέτη δεν τον βλέπω. Το επιτελείο μας δηλαδή δεν τον βλέπει μπροστά του σαν ηγέτη. Και πιστεύω επίσης ότι είναι μια, ας μου επιτραπεί έκφραση, ντουντούκα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή προσπαθεί αντιπολιτευτικά. Έχει λόγο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή. Έχει λόγο ΣΥΡΙΖΑ. Λόγω του ΣΥΡΙΖΑ, ο στόχος είναι η αντιπολίτευση. Ενώ η περιφέρεια δεν είναι αντιπολίτευση. Πάντως δεν είναι κομματικό τέλεχος, επιτρέψτε μου να το πω, γιατί το ξέρω. Δεν είναι το λεγόμενο σκληρό κομματικό τέλεχος ο κ. Ιωάννη. Είναι άνθρωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ναι. Με αυτό προσπάθησε να κατέβει, αλλά είμαστε σε εκλογές. Έξι θητείες. Και στο Δήμο της Αθήνας και στον Εμπορικό Σύλλογο που συνεργαστήκαμε, πάντα είναι ένας αξιοπρεπής άνθρωπος χαμηλών τόνων, ο οποίος έχει συνεργαστεί εξαιρετικά. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στην περιφέρεια. Η Αττική είναι μια μικρή Ελλάδα. Είναι μια Ελλάδα μέσα στην Ελλάδα. Μάλιστα. Οπότε εκεί καθρεφτίζονται όλα τα προβλήματα, όλες οι αστοχίες, ό,τι συμβαίνει σε αυτόν το πολύ μεγάλο πληθυσμό. Και θεωρώ ότι ο Νίκος Χαρδαλιάς έχει δείξει και την αποτελεσματικότητά του και τη μαχητικότητά του. Φαίνεται στις δημοσκοπήσεις πάντως. Και πραγματικά. Ο κόσμος τον βλέπει ως πρόσωπο επιχειρησιακό. Αυτό φαίνεται. Το βασικό του Χαρδαλιά είναι επιχειρησιακός. Αυτό όταν φαίνεται. Λες ότι αυτός είναι. Εκείνο όμως θέλω να μας πει με την ιδιότητα του επικοινωνιολόγου Γιώργος Μουρούτης, αυτές οι ρογμές που έχει η κυβέρνηση. Έχει μια φθορά η κυβέρνηση, έτσι. Δεν φαίνεται μεγάλη, γιατί είναι πολύ μεγάλο το άθροισμά της. Θα επηρεάσουν καθόλου την ψηφοφορία? Κοίταξε, βλέποντας σήμερα όλες γιατί έχεις τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, βλέπω γκρίνιες και για τις φωτιές και για τις πλημμύρες. Αυτό που βλέπεις ακριβώς, είδα και εγώ στις αποψινές δημοσκοπήσεις και είδα και μια εικόνα της κυβέρνησης που ήταν στην ίδια κατάσταση με την κατάσταση φθοράς που είχε πάρει από την τραγωδία των Ντεμπών. Άρα η αφετηρία της είναι τώρα εν ώψη εκλογών δύσκολη. Από εκεί και πέρα, σήμερα ο Πρωθυπουργός έβαλε ένα στόχο να πάρει η Νέα Δημοκρατία 13 στις 13 περιφέρειες στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του. Είναι δύσκολος στόχος, αλλά όμως δεν είναι ανέφικτος. Χρειάζεται και κομματική δουλειά. Υπάρχει, νομίζω, ένας εφησυχασμός λόγω του εντυπωσιακού αποτελέσματος των τελευταίων εκλογών από τα βαριά κομματικά στελέχη, κυρίως στην περιφέρεια. Και νομίζω ότι και η ψήφος είναι καθαρά πολιτική. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το κριτήριο του κόσμου, αν θα είναι μόνο κομματικό και πολιτικό, αν θα είναι αυτοδιοικητικό. Πάντως, χτες που φέραμε κάποιες περιφέρειες εδώ της χώρας, με τον Γιώργο Τράπαλη, όπου η Νέα Δημοκρατία δεν πάει καλά, πάει καλά ο Νεοδημοκράτης αντάρτης. Δεν χάνει από την αριστερά. Η κοινωνία έχει Ματούλης χαρακτηριστική. Νεοδημοκράτης εναντίον Νεοδημοκράτη είναι. Έχω την αίσθηση απλώς και όχι, κλείνω. Όχι, είπαμε στα Ιόνια, είπαμε στην Πελοπόννησο. Στα Ιόνια, στην Πελοπόννησο, στην Ελλάδα. Στη Νέα Φιλαδέλφια. Έχει μια δημοσκόπηση πάντως στην Πελοπόννησο ότι προηγείται ο κ. Πτωχός και στους δύο γύρους. Δεν ξέρω, ο κ. Πτωχός και στους δύο γύρους. Ναι, μας έλεγε. Επειδή μας έλεγε ο Τράπαλης και ο Ματούλη, βέβαια. Αλλά πράγματι, που υπάρχει αντάρτης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Αυτά που λέει ο Γιώργος, που είναι σωστά, γιατί ήταν ο εξ αρχής στόχος του Μητσοτάκη 13 περιφέρειες. Μισό λεπτό. Τελευταίες 13 μετράμε και την Κρήτη, πούμε αυτό. Ναι, και την Κρήτη. Όπου στην Κρήτη είναι ένας αμυγής πασοκτζής. Αυτά να το πεις μαζί μου στην Ευρωβουλή ο Σταύρος Ορδάκης. Να τα πεις στον Σταύρο. Ποτέ δεν έχει πει ότι είμαι κάτι άλλο. Να έρχεται η Νέα Δημοκρατία και να λέει τον βαφτίζω δικαιώμα. Τον στηρίζω, είπε. Τον στηρίζω, δεν σημαίνει ότι θα κερδίσει την περιφέρεια. Να τα πεις στον Σταύρο τον Αρδάκη. Να σας πω όμως κάτι. Γιατί η Νέα Δημοκρατία ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα να μην στηρίζει έναν ικανό. Δηλαδή, ας πάμε λίγο να σκεφτούμε ότι υπάρχουν και ικανοί άνθρωποι που είναι και σε άλλα κόμματα και εμείς τους στηρίζουμε. Μαζί σας από εμείς δεν εννοεί η Νέα Δημοκρατία. Αλλά μιλάμε 13. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Η κυρία πάλι είναι συνενετική, γιατί χρόνια στο επιμελητήριο της Αθήνας δημιουργούνται συνενέσεις πολυκομματικές πολύ συχνά σε αποφάσεις. Επομένως, γιατί νομίζω ότι αυτά που λέγατε και πριν για τον κύριο Κασελάκη έχει αρχίσει και αλλάζει το τοπίο. Δηλαδή δεν είναι όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια τόσο με παροπίδες όλοι στα πολιτικά. Και όταν υπάρχουν ικανοί άνθρωποι και επιχειρησιακοί, γιατί και ο Χαρδαλιάς έχει έρισμα και στο Πασόκ. Δεν είναι μόνο στους νεοδημοκράτες που θέλουν να τον στηρίξουν. Σωστό είναι αυτό. Έχει όμως και μια πολιτική εμπειρία πολύ μεγάλη, έτσι.
Και αυτό είναι άνθρωπος να κάνει τη δουλειά. Δηλαδή, ψηφίζει ο κόσμος για να κάνει τη δουλειά. Και αναγνωρίζεται απλά από όλο τον κόσμο. Έχει μια τεράστια εμπειρία. Και είναι και ένας απλός άνθρωπος, δηλαδή είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας που θα πας να του πεις το πρόβλημά σου, που θα ασχοληθεί, θα προσπαθείς να σε βοηθήσει. Και είναι και αποτελεσματικός. Η ένσταση που έβαλα εγώ είναι πόσο Μητσοτάκης μετά από όλα αυτά που λένε ότι μπορεί να χάσει 4-5 περιφέρειες. 4-5 δεν μπορεί να χάσει από αυτά που είδα. Όχι, να σου πω συγκεκριμένα πώς. Αν τις πάρουν οι αντάρτες νεοδημοκράτες, πάλι θα πει δικά μου είναι. Α, θα πει πάλι ότι δικές μας είναι. Βέβαια. Και τον Ανταρτών, αυτό λε. Και τον Ανταρτών θα πει δεξιό είναι. Αντάξει, θα γράψει ο χάρτη κόκκινο. Σε αυτό το περιβάλλον όμω. Τότε εντάξει. Δεν υπάρχει πουθενά ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει πουθενά ΣΥΡΙΖΑ. Μα δεν είχε ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είχε. Ούτε στην αυτοδιοίκηση, ούτε στα ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζω, Νίκο, έχει δίκιο. Σου θυμίζω όμω ότι η κυρία Δούρου είχε κερδίσει την περιφέρεια. Βέβαια. Αλλά ήταν μεγάλη νίκη τη κυρία Δούρου. Προφανώ. Ήταν προάγγελο τη νίκη του Τσίπρα. Ο κύριο πάνω στην Κοζάνη που ήταν ο κύριο που ήταν με του Ανέλ. Θέλω να σου πω, είχαν μία. Για να δούμε τώρα την επόμενη δημοσκόπηση τη ΠΑΛ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν η ΠΑΛ. Για πάμε να δούμε. Για να πάμε να δούμε. Την μπάλ στο Sky, Μαρία. Νέα Δημοκρατία 32,5%, 17% ΣΥΡΙΖΑ, 10,5% ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, 7,5% το ΚΚΕ, 3,5% Σπαρτιάτες, 5% Ελληνική Λύση, 2,5% Νίκη, 2,5% Πλεύση Ελευθερίας, 1,5% Μέρα 25, 3,5% άλλα κόμματα, μικρότερα δηλαδή. Και στην κρίζα ζώνη της αποχής του Άκυρου Λευκού, η αναποφάσιστηκε εκείνη που δεν απάντησαν, στο 14%. Εδώ η διαφορά, εδώ είναι εκτίμηση. Ναι. Η διαφορά των δύο μεγάλων πρώτων κομμάτων είναι στις 15,5 μονάδες. Από 24 που είχαν στις εκλογές. 24 δεν είχαν, 17,5. Ναι, και εδώ βλέπουμε την ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος, έχει λίγο περισσότερο από τη... 7,5. Ναι. Το ΚΚΕ πάντως είναι γενικά ανεβασμένο. Το ΚΚΕ, είπαμε, είναι σε προεκλογική περίοδο και πολύ συντεταγμένη και με πολύ συγκεκριμένη παρουσία στην τοπική κοινωνία. Τώρα αυτή είναι η προβολή, Μαρία. Ναι. Ναι, αυτή είναι τα αποτελέσματα... 38-19. Τα αποτελέσματα πάντως της ελληνικής λύσης είναι... φαίνεται να επηρεάζονται... Είναι κάτι σαν εκτίμηση ψήφα αυτό, Μαρία, ένα σενάριο. Ναι, έχει κάνει αναγωγή βγάζοντας έξω τις αναποφάσεις τους. Και θα το εκτιμά δηλαδή το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στο 38, του ΣΥΡΙΖΑ στο 19, του ΠΑΣΟΚ στο 12, του ΚΚΕ στο 9, οι Σπαρτιάτες στο 4, η Ελληνική Λύση στο 6, 3 η Νίκη, 3 η Πλεύση Ελευθερίας και 2 η Μέρα 25. Και τα υπόλοιπα. Μια χαρά μου φαίνεται αυτό το αποτέλεσμα. Όλοι ανεβασμένοι, πεσμένη κυβέρνηση, μια χαρά είναι. Ναι, αλλά double score παρόλο που πεσμένη. Δεν έχει σημασία. Είναι σχόλιο, τόσο μακριά οι εκλογές που. Πέφτει η κυβέρνηση, ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ. Πάντως, Νίκο, το σχόλιο του δημοσκόπου στην τηλεόραση, επειδή έτυχε και το άκουσα, ήταν το εξής, ότι. Πριν τις εκλογές του Νέα Δημοκρατία πήρε 41, το ποσοστό της ήταν φαινόταν στις τελευταίες δημοσκοπήσεις στο 36-37. Ας. Άρα, αν τώρα είναι στο 38, μην περιμένεις να είναι πεσμένη η κυβέρνηση. Ναι, απλώς είναι άλλη εικόνα πριν τις εκλογές και άλλη εικόνα μετά. Αν γινόταν αύριο εκλογές, θα τις ξανά έπαιρνε η Νέα Δημοκρατία. Αυτό βλέπουμε. Αν γινόταν αύριο το πρωί. Αυτό ναι. Σε 3-3,5 χρόνια πώς θα είναι οι ζωές μας, είπε η Μαρία. Δεν ξέρουμε. Θα τις έπαιρνε αυτοδύναμα. Δεν ξέρουμε πώς θα τις έπαιρνε. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και την τρίτη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Όλες μοιάζουν πάνω κάτω. Δεν υπάρχει καμία εντύπωση. Τη Άλκο για τον Αλφα. Τη Άλκο για τον Αλφα, ας δούμε και αυτή. 32. 32,3% η Νέα Δημοκρατία, 15,3% ο ΣΥΡΙΖΑ, 11,8% το ΠΑΣΟΚ, 7,7% το ΚΚΕ, 4,5% Σπαρτιάτες, 5% η Ελληνική Λύση, 2,5% Νίκη, 2,7% η Πλεύση Ελευθερίας, 1,9% η Μέρα 25, 3,2% άλλα κόμματα και 13,1% η αδιευκρίνηστη ψήφος. Να πούμε ότι τα ποσοστά που έχει κάτω. Για διευκρίνηση είναι. Υποθέτω, η αναποφάσιστη κοψοχέριδες είναι... που λέγαμε παλιά στα χωριά μας. Εδώ είναι χωρίς την αποχή και το λευκό. Έχει βάλει στο 13% έχει βάλει την, όσους δεν απήντησαν και τα ποσοστά που είναι στη βάση ναι, τι είναι, είναι αυτά που είναι στο σύνολο του δείγματος. Είναι με μια αναγωγή δηλαδή τώρα το 32,3. Επί των εγκύρων λέει. Επί των από 29,8 που έχει πάρει ως απαντήσεις στο συνολικό δείγμα. Ωραία. Άρα είναι, μάλιστα, ναι κατάλαβα, η βάση. Είναι η βάση. Λοιπόν, τώρα Κώστα. Για να ξαναγίνει κόμμα εξουσίας ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει πολύ δουλειά ο νέος αρχηγός. Θέλει πολύ τρέξιμο, έτσι. Και όχι μόνο θέλει παραπάνω από τρέξιμο. Θέλει παραπάνω από τρέξιμο. Και αν δεν σπάσει. Γιατί επιμένεις στον αρχηγό. Εγώ δεν επιμένω. Αυτή επιμένω. Μπορεί η κουλτούρα του Γιώργου Κουτρουμάνη που είπε όποιον αρχηγό και ένα στήριζα στο ΠΑΣΟΚ, όποιον και από τους πέντε που έζησε, την επόμενη μέρα ήμουν εκεί στρατιώτης να του μάθω τα ασφαλιστικά. Έτσι το ΠΑΣΟΚ ήταν επί χρόνια μεγάλη παράταξη. Τα σύντροφοι είναι διαφορετικά τα κόμματα. Πάντως, Νίκο, δεν συμφέρουν τώρα οι διασπασμοί. Δεν συμφέρει τώρα κανέναν διάσπαση. Συμφωνώ μαζί σου. Γιατί δεν συμφέρει, γιατί αν τα ποσοστά του Κασελάκη είναι αυτά, μπορεί μετά τις εκλογές να μην μπορεί να επιβιώσει. Συμφωνώ μαζί σου. Τόσο σύντομα. Μετά τις ευρωεκλογές. Ένας χρόνος.
σε ένα χρόνο αλλάζουν αρχηγούς. Εάν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις ευρωεκλογές είναι αυτά που δείχνουν αυτές οι δημοσκοπήσεις. Θα αντιμετωπίσει πρόβλημα μεγάλο. Συμφέρει κάποιον να αμφισβητήσει μετά τον αρχηγό από το να έχει κάνει ένα κόμμα. Συμφωνώ απολύτως. Μικρότερο στις παρυφές του κόμματος. Επειδή είχε και κάποιες ερωτήσεις. Ο Γιώργος επικοινωνιακά συμβουλεύει λοιπόν τους διαφωνούντες του ΣΥΡΙΖΑ. Μην φύγετε τώρα, περιμένετε κανένα χρόνο τις εκλογές. Έχει όμως κάποιες ερωτήσεις σε σχέση με το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ και κατά πού να πάει. Και ήταν μόλις το 6% των ψηφοφόρων ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι πιστεύουν ότι πρέπει να μείνει με το χαρακτήρα που έχει και με τις πολιτικές που χάρασε μέχρι τώρα. Αυτό το 6% στο 20% είναι 1,2% στην κοινωνία, ίσως και λιγότερο. Μάλιστα. Αυτό όμως το 56,6% που πήγε και ψήφισε τον Κασελάκη, τι μας δείχνει? Τι μας δείχνει? Θέλει κάτι καινούργιο. Τι θέλουνε? Αναζήτηση. Αναζήτηση. Δεν δείχνει ότι... Κάτι καινούργιο, λαμπερό ψάχνεις. Κάτι διαφορετικό. Άλλοι θέλανε το νέο Τσίπρα, λαμπερό πρόσωπο όπως ήταν ο Αλέξης. Όχι ένα πρόσωπο θέλουν κάτι που μέσα σε 27 μέρες πήρε αυτό το τεράστιο ποσοστό, ενώ η κυρία Αχτσιόγλου που είχε κάνει δουλειά. Έχουν πει ότι βαρεθήκαν να χάνουν. Είχαν 4 ήττες. Αναζήτηση. 4 ήττες. Θέλανε κάποιον ο οποίος λέγανε δημοσκοπήσεις ότι μπορεί να κερδίσει, είπε αυτός ότι μπορεί να κερδίσει. Ο δεύτερον, αυτοί οι καινούργοι 40.000 που πήγαν, ήταν οπαδοί σκληροί, το αίμα τους έγραφε μέσα Τσίπρας. Πήγανε λοιπόν να στηρίξουν, γιατί ο Κασελάκης έλεγε «Μένα με φύτεψε ο Τσίπρας». Και βγάλανε ότι οι Αχτσιόγλου και οι άλλοι υπονομεύσανε τον Τσίπρα. Αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα. Επειδή η πλειοψηφία αυτών που πήγε να ψηφίσει ήταν με τον Τσίπρα. Ο ένας το φέρθηκε πάρα πολύ έξυπνα. Πήρε τον Τσίπρα, λέει: «Εγώ είμαι συνέχεια. Εμένα με φύτεψε». Οι άλλοι θέλαν να απογαλακτιστούν από τον Τσίπρα. Λοιπόν, εκεί την πατήσανε. Δυστυχώς. Πάντως, εγώ βλέπω και στις αλλά οι 70.000 που πήρε, μην νομίζετε ότι είναι μεγάλο νούμερο. Ο Ανδρουλάκης, που παρότι το κόμμα του υπολείπεται κατά 6-7 μονάδες. 140. Πήρε 140, όσοι δηλαδή πήγαν το σύνολο να ψηφίσουν. Πήρε ο Ανδρουλάκης μόνος του. Για να δούμε τώρα, να δούμε την πρώτη εμφάνιση. Τόσες μέρες λέμε ότι δεν είχαμε δει σε τηλεοπτική εμφάνιση, σε συζήτηση, σε talk show, σε πολιτική κουβέντα. Είχαμε ζωντανή συζήτηση. Είχαμε με τη Μάρα Ζαχαρέα στο Star απόψε, έκανε την πρώτη εμφάνισή του. Ο κύριος στο Δελτίο Ειδήσεων, ο κύριος Κασελάκης. Για να τον δούμε λοιπόν. Ήταν ζωντανή. Να δούμε πώς στέκεται. Ζωντανή κονσέρβα, δεν ξέρω, δεν έχω μιλήσει με το Star. Ήταν μαγνητοσκοπημένη. Ήταν μαγνητοσκοπημένη. Η Μάρα είπε αυτό. Α, ναι, την είχε γράψει λίγο νωρίτερα λοιπόν. Ναι. Καλά, συμβαίνει αυτό και δεν είναι κακό, έτσι. Πολλές φορές οι αρχηγοί ανάλογα με το πρόγραμμά τους μπορεί να έρθουν λίγο νωρίτερα. Είναι ένα μικρό αλεξιπτοτάκι πάντως. Πάντως όποιος αρχηγός το ζητάει γίνεται. Δηλαδή τόσο βαρύ που η πρώτη του συνέντευξη. Αλλά δεν είναι ο μόνος αρχηγός. Απλώς ήθελε λίγο και την ασφάλεια του. Μπορεί να μην τον έχουμε στο πρόγραμμα, Γιώργο, δεν ξέρω. Είναι ένα μικρό αλεξιπτοτάκι. Πολλοί αρχηγοί πάντως δεν μπορούν την ώρα του δελτίου και έρχονται λίγο νωρίτερα. Ελάχιστοι ήταν οι αρχηγοί που πηγαίνανε χωρίς τις ερωτήσεις. Άλλο, αυτό ήταν μεγάλοι ηγέτες. Τώρα βάζεις θέμα. Ας δούμε για να κρίνουμε. Βάζεις, εννοείς ναι. Τον Τσίπρα και τον Γιώργο. Ανοίγεις άλλο θέμα που είναι θέμα Γιώργος Παπανδρέου. Είναι θέμα λέει συνεδρίου. Τσίπρας και Ανδρέας Παπανδρέου, αυτό λέει. Λοιπόν, ο Γιώργος Παπανδρέου του έχω κάνει πολλές συνεντεύξεις. Ναι. Ο πιο άνετος. Ο πιο άνετος. Ουδέποτε μου ζήτησε το επιτελείο του, με ρώτησε ποτέ τι σκοπεύω να τον ρωτήσω. Ούτε καν. Ναι. Ποτέ. Γιατί σου ρώτησε ο Βενιζέλος. Καλά, ο Βενιζέλος μπορεί να μιλήσει για όλα τα πράγματα όχι, του πλανήτη. Λέμε, αλλά... Εμφανίζουμε ως παράδειγμα εφράδια. Ο Βενιζέλος, παιδιά. Ο Βενιζέλος δεν θα καταδεχόταν να σε ρωτήσει. Ήθελα να τον πάρω συνέντευξη για την εφημερίδα, για τον κόσμο του επενδυτή. Τον παίρνω τηλέφωνο, Βαγγέλη, σε παρακαλώ να έρθει αύριο κάποιο να σε πάρει συνέντευξη. Και μου λέει τρελός, μου λέει. Πες το τώρα να με πάρει τηλέφωνο. Επιτόπου. Την έκανε επιτόπου. Γιατί να έρθει αύριο, μου λέει τώρα. Επιτόπου. Μπορεί να δώσει 30 συνεντεύξει ένα τέταρτο. Λοιπόν, επί 30 διαφορετικών θεμάτων. Σε 30 διαφορετικά θέματα. Σε αυτό δεν πεζότανε. Ναι, πήγαμε τώρα. Μ' αρέσει να λέω ιστορίες, σαν παππούς. Επιστρέφαμε μαζί από το συνέδριο των Δελφών, από το φόρουμ. Του είχα κάνει εγώ τη συνέντευξη. Μου λέει να σταματήσουμε εδώ στο μουσείο που ήμουν υπουργός πολιτισμού και δεν έχω πάει να. Ντροπή. Λέω να σταματήσουμε, Ευαγγελή. Σταματάμε. Ήρθε η Έφορος αμέσως, μια πολύ ευγενική κυρία. Για κάθε έκθεμα ήξερε δύο πράγματα η Έφορος, 12 ο Βενιζέλος. Τη έλεγε και αυτό ενδεχομένως θα ξέρατε ότι. Λοιπόν, για να δούμε τον Κασελάκη όμως. Τον αντιβενιζέλο. Από εδώ και πέρα. Άμα ήταν πρόβλημα. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είπε. Οι μόνοι τον Αλέξη Τσίπρα τα Χέγγεν και... είναι. Τον κόσμο μια παράταξης είναι όσοι μέσα στη Βουλή. Μιλάει για το ξεκόνιτα. Προφανώς υπάρχει ταλέντο σε όλη τη χώρα. Δεν έχω ακούσει ποτέ μια συγγνώμη από τον Πρωθυπουργό για αυτό. Λοιπόν, κάτι έχει ο ήχος, θα το δούμε πάλι. Να σχολιάσουμε την εμφάνισή του πάντως. Πήγε με μπλουζάκι.
αντισυμβατική. Ενώ ήθελε να έχει θεσμική παρουσία. Του ταιριάζει πάντως. Ενώ ήθελε να έχει θεσμική παρουσία με γραβάτα όπως πήγε στο συνέδριο, τώρα στην πρώτη του εμφάνιση πήγε με μπλουζάκι. Και να πούμε επίσης, για να είμαστε και δίκαιοι, ότι είναι μεγάλη επιτυχία της Μάρας Ζαχαρέα που έχει την πρώτη συνέντευξη. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Τόσες μέρες συζητούσαμε ποιος θα κάνει την πρώτη συνέντευξη. Προφανώς και είναι επιτυχία της Μάρας αυτή. Και του Πάνου του Κυριακόπουλου. Δεν το συζητάμε. Πάνου Κυριακόπουλου. Ο Πάνος Κυριακόπουλος, για να ξέρουμε, είναι ο διευθύνων σύμβουλος του Σταρ. Για πάμε να την ξαναδούμε τώρα, έχουμε τον ήχο σωστό. Ενώ ο Πρωθυπουργός να ασχολείται με τον εξυγχρονισμό του κράτους ή τον μοντερνισμό του κράτους, όπως θέλει να το πει ο ίδιος, παρά να ασχολείται με εμένα και με ταμπέλες και με ανούσια ζητήματα. Έχει τον κύριο Φάμελο στη Βουλή να αντιμετωπίσει, ο οποίος είναι εξαιρετικός και κάνει μια εξαιρετική δουλειά για όλη την παράταξή μας. Και ο κύριος Μητσοτάκης κάνει μια επικίνδυνη δουλειά για τις ζωές του Έλληνα πολίτη. Την έχουμε δει στα Τέμπη, την έχουμε δει στις φωτιές, την έχουμε δει και τώρα με τις πλημμύρες. Έχει ζωές στα χέρια του αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης. Οι ζωές των Ελλήνων πολιτών βασίζονται στον εξυγχρονισμό του κράτους. Βέβαια, για να κάνω λίγο και το δικηγόρο του διαβόλου, ο λαός απάντησε δίνοντάς το 40% του κυρίου Μητσοτάκη και 20% στον ΣΥΡΙΖΑ, παρότι είχαν μεσολαβήσει τα Τέμπη και όλα αυτά τα οποία λέτε, όχι τόσο οι πλημμύρες οι τελευταίες, αλλά πάντως αυτό είναι εντολή στον κύριο Μητσοτάκη να συνεχίζει να γίνονται φωτιές ανεξέλεγκτες και τρένα να συγκρούονται. Όχι, απλώς το λέω. Τώρα... Ή να μην μπορεί να υπάρξει μια προετοιμασία όταν οι Ναζί διασχίζουν τη χώρα και να ψάχνει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη μπρίζες για 10 μέρες. Αυτό είναι το 41% που πήρε ο κύριος Μητσοτάκης. Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, Κώστα, το πρώτο σχόλιο, αντικειμενικά όμως. Ψυχρά αντικειμενικά. Εντάξει, είναι άδικο να. Ό,τι είναι ωραίος και φωτεινός, αυτό είναι αλήθεια, έτσι. Τα έχουμε πει και για το ωραίο, σου έχω πει και για αυτό τη γνώμη μου, μην τα ξαναλέω. Είναι φωτεινός, είναι. Είναι άδικο, να κριθεί, είναι άδικο να κριθεί τόσο νωρίς. Αυτό που βλέπω εγώ είναι μία, ξαναλέω τη λέξη και λυπάμαι που τη λέω, γιατί θα ήθελα να είναι πιο ταπεινός. Υπάρχει μία λαζονία εμφανής. Δεν μπορείς να λες τον Πρωθυπουργό μία μέρα μετά την εκλογή σου ότι είναι ο Πρωθυπουργός που συγκρουστήκαν τα τρένα. Αυτό δεν είναι αντιπολίτευση κατά τη γνώμη μου. Αλλά ας πούμε ότι είναι η αρχή της θητείας, ότι ψάχνει να βρει τα πατήματά όπως του. Όπως το πήγε ο Αλέξης Τσίπρας, δεν μπορεί να χαρεί αυτές τις πρώτες μέρες. Μπορεί. Έχει δικαίωμα. Και δικαίως τις χαίρεται και δικαίως χαίρονται και αυτοί που τον ψηφίσανε. Yeah. Ή αυτοί που ελπίζουν με την εκλογή αυτή. Νομίζω το ενδιαφέρον είναι πια... Όχι γιατί βγήκε, γιατί νομίζω η ιστορία έχει γραφτεί γιατί βγήκε, για τους δύο λόγους που έχουμε πει όλοι, δηλαδή ένα συνδυασμός αναζήτησης του καινούργιου και στήριξης από το πολιτικό επιτελείο Τσίπρα, να το πω έτσι, αυτά τα δύο είναι τεράστια του. Βγήκε, καλώς βγήκε αφού τον ψήφισε ο κόσμος, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση, θα τον δούμε. Το σημαντικό για μένα είναι αν μπορεί να φέρει κάποιο είδους ανανέωση στην πολιτική σκηνή του κόμματός του και στην ελληνική πολιτική σκηνή. Νομίζω ότι αυτό είναι πια το κριτήριο που πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας και που πάντως εγώ θα έχω ως κριτήριο. Ωραία είναι τα κουτσομπολίστικα, το ότι άλλαξε σακάκι μία μέρα και έβαλε και μακουδάκι την άλλη μέρα, αυτό που είπαμε πριν. Όλα αυτά έχουν τη σημασία τους. Πάντως, επειδή την είδα τη συνέντευξη πριν έρθω, εγώ είδα τον κύριο Κασελάκη, δεν περίμενα τον δω τόσο κακό. Λέω τη λέξη κακός γιατί. Και εγώ νομίζω προσπαθώ, είπα να μην τον κρίνουμε. Ότι είναι προετοιμασμένος επικοινωνιακά. Τον βρήκα εντελώς απροετοίμαστο πολιτικά. Εγώ δεν την είδα τη συνάντηση. Για κανένα θέμα επί της ουσίας δεν απάντησε. Είχε αντιφατικά μηνύματα, για παράδειγμα. Το ρώτησε για τα πανεπιστήμια, τη θέση του κόμματός του. Για τα πανεπιστήμια, αυτό έχω μπροστά μου. Είναι εναντίον των ιδιωτικών πανεπιστημίων, είναι υπέρ των συμπράξεων. Άλλαξε θέση σε σχέση με πριν λίγες μέρες. Πριν λίγες μέρες ήταν υπέρ των μη κερδοσκοπικών. Και τώρα είπε όχι των μη κερδοσκοπικών, υπέρ των συμπράξεων και μόνον με τα ξένα πανεπιστήμια. Άρα ναι, Γιώργο, κατά την άποψή μου, δίκιο. Προσπάθησε να γενικώς συγκεράσει. Γενικώς δεν ήταν με κριτήρια ουσίας. Όταν λέμε σύμπραξη, εννοούμε να κάνουμε ένα μεταπτυχιακό μαζί με το Χάρβαρντ, το Καποδιστριακό. Αυτό δεν είναι σύμπραξη. Αυτή και για παράδειγμα, είπε... έχει και από τους Αμερικάνους. Γιατί η πληροφόρηση η οποία υπάρχει
από την αμερικάνικη πλευρά είναι ότι δεν πρόκειται εδώ να έρθει κανένα Harvard, κανένα MIT, αλλά ότι μπορούν να γίνουν συμπράξεις. Άμα έρθει η Οξφόρδη, γιατί αποκλείουμε τους Όχι, περίμενε, λέμε για τους Αμερικάνους. Σε επίπεδο λοιπόν Αμερικής δεν θα έρθει κανένα. Ναι, αλλά δεν είναι αυτή η συζήτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα υπάρξουν συμπράξεις. Όταν είναι ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Σε επίπεδο μεταπτυχιακών. Όταν λέμε ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Αντί να πάει ο απόφυτος Πολυτεχνείου να το κάνει στην Αμερική, μπορεί να το κάνει εδώ μαζί με το Χάρβαρντ. Εντόπισα και κάτι. Αυτό προσπαθώ να πω, ότι κάποια στιγμή ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρέπει να αρχίσει να καταλαβαίνει τι γίνεται στην Ελλάδα. Τι λέει το ελληνικό σύνταγμα, ποιο είναι το ελληνικό πολιτικό σύστημα, ποιες είναι οι ανάγκες του ελληνικού λαού. Δώστε άλλη μια ευκαιρία, ρε παιδί. Δεν έπρεπε να πει. Δεν ήταν κακό και το στήσιμο ήταν καλό, θα γίνει λίγο πιο πολιτικό. Για όσους φίλους σου το αμφισβητούν αυτό, είπε ο άνθρωπος, είναι αριστερός. Γιατί αριστερός σημαίνει τρόπο ζωής. Γιατί ξέρω πολλούς φίλους που το αμφισβητούν αυτό. Αυτό αλλά είπε και κάτι το οποίο είναι μη αριστερό, Γιάννη. Είπε κάτι το οποίο συγκεκαλυμμένο ακούγεται ωραία. Για παράδειγμα, για τις τιμές των καυσίμων και τις τιμές στα ράφια, να μειωθεί ο φόρος, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ. Αλλά είπε και κάτι ως πρόταση, και την έχω σημειώσει ακριβώς, ότι θέλει αποκέντρωση της παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό τι σημαίνει? Τι σημαίνει αποκέντρωση? Σημαίνει ότι να μπορούν περισσότερες από μία εταιρεία, δηλαδή ΑΔΜΙΕ, ΔΕΔΙΕ, δεν ξέρω ποιος είναι ο παραγωγός ηλεκτρικού ρεύματος, ΔΕΗ, να σπάσει. Να γίνουν περισσότεροι εταιρείες στην παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. Γιώργο, δεν εννοεί αυτό. Εννοεί. Η ΔΕΗ έχει ήδη σπάσει. Είναι σε αυτή που παράγει και αυτή που διανέμει. Η ΔΕΗ δεν παράγει. Και οι Δήμοι να μπουν και οι πολίτες. Έχει σπάσει σε δεδομένα. Ναι, ναι. Αυτά τα οποία έχει πει κατά καιρούς ο Γιώργος Παπανδρέου έχει αντιγράψει πάρα πολλά. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό που λέει είναι μη αριστερό, Νίκο. Αυτό ήθελα να καταλήξω. Όχι, δεν λέω ότι είναι μη αριστερό. Λέω ότι είναι αριστερό. Αντιγράφει τον Γιώργο, πιστεύει? Ναι, σε επίπεδο ρητορική και αυτό που είπε για τη διασπορά στην ενέργεια. Είναι να μπουν μικρές μονάδες είτε παραγωγών πολιτών, είτε αυτοδιοίκηση, είτε οτιδήποτε, να μπουν στα προγράμματα αυτά. Τώρα, το ότι δηλώνει αριστερός δεν πάει να πει τίποτα. Και εγώ δήλωσε ο παδός του Ανδρέα Παπανδρέου, ναι, επίσης και αριστερός. Έτσι. Σύγχρονη λέει πατριωτική αριστερά. Τι σημαίνει το σύγχρονη πατριωτική αριστερά? Θα γιατί αυτό που λένε οι λέξεις, πατριωτική αριστερά, αλλά... Με πιο σύγχρονη εκδοχή. Πάντως, αν σημαίνει, θα δηλαδή, υπάρξει... Είπε για τη θητεία εδώ που μου λέγατε, μα γιατί λες, και δεν τα έλεγα εγώ, τα έβαζα ως ερωτήματα. Είπε ότι θα πάει Φαντάρος και περιποιεί... Και αισθάνεται 20 ημέρες, παιδιά. Αισθάνεται 20 ημέρες. 20 ημέρες, λέω, νόμος. Κάνει χρήση ενός δικαιώματος. Αλλά μην το διαφημίζουμε. Αλλά και γιατί το κάνει τώρα, Μαρία μου, επειδή έγινε... Γιατί τώρα ήρθε να ξαναμείνει. Πέρσι που έγινε διακοπές και το λέει σαν να μας κάνει. Δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να υπηρετήσει την πατρίδα του πέρσι που εδώ πέρα και θα μείνει μόνιμα, τώρα πρέπει. Αλλιώς και μέχρι τους 6 μήνες σε τουρίστας, Γιώργο μου. Γιάννη, μέχρι τους 6 μήνες δεν τον υποχρεώνω νόμος. Λοιπόν, που ήρθε στην πατρίδα του, δεν αισθάνθηκε στην πατρίδα του και 20 μέρες να υπηρετήσει δεν την πατρίδα. Δεν υποχρεώνω όμως, Γιώργο. Τώρα που ήρθε χωρίς καν τα ρούχα του διακοπές, θα βρεθεί και Φαντάρος στον Εύρο να κάνει σκοπιά. Πάντως παράνομος δεν ήταν πέρυσι. Εμείς μιλάμε για παρανομία, μιλάμε λίγο για υποκρισία. Εγώ προσωπικά. Είναι νομιμότατος. Εγώ εξαγόρασα τον ένα χρόνο θητείας, έπρεπε να κάνω 24 μήνες. Περιμέναμε. Πώς το κατάφερες αυτό? Γιατί τότε έβγαλε ο Μητσοτάκης. Ναι. Ο πατήρ Μητσοτάκης ένα νόμο ότι οι γεννηθέντες πριν το 60. Εγώ έχω γεννηθεί το Δεκέμβρη του 59, με βάση και λέω και την ηλικία μου. Εγώ με το 61, κοντά. Εντάξει. Λοιπόν, οι γεννηθέντες πριν το 59 κάνουν ένα χρόνο θητεία και εξαγοράζουν το υπόλοιπο. Ήσουν ένα ενεργή αρχηγός κόμματος όταν το πήρε. Περίμενε, ρε, περίμενε. Αυτή είναι η μεγάλη. Πρέπει να είσαι. Ήσουν ένα ενεργή αρχηγός κόμματος. Όχι, πρέπει αυτό. Να είσαι αρχηγός κόμματος ή απλός πολίτης. Έχει διαφορά. Πάντως δεν είναι κατηγορία, δεν έκανε καμία παραγωγή. Πάντως άλλο Κασελάκης, υπάρχει μόνιμη αντιπολίτευση. Δεν θα είναι κάτι καλό. Για να σχολείτε τώρα, θα τον ψέξουμε και σε αυτό. Δεν θα κάνει καλό την δικά του κυβέρνηση. Αυτού που προσπαθώ να σκεφτώ είναι του νέου συναδέλφου που θα είναι ακροβολισμένοι με τι κάμερε. Έξω από το είχα, στρατόπεδο, λοιπόν... 20 μέρες θα είναι κάμερες απ' έξω. Αυτό. Είχα. Με σκηνή λοιπόν... όπως ήμασταν στο Ωνάσιο τότε, Νίκο, θα είναι, ναι. 20 μέρες ακροβολισμένες κάμερες. Είχα 30 χρονών και είχα κι άλλον ο οποίος ήταν 33-35 και αυτός εξ Αμερικής ορμόμενος και ήρθε για 20 μέρες. Ήρθε παιδί, ο άνθρωπος όμως χωρίς να έρθει. Όταν έφτασε τους 35 για να πάει 20 μέρες. Και να εξαγοράσει το υπόλοιπο. Σύμφωνοι. Απλώς αυτό που και λέμε, αυτό που λέω, Νίκο, είναι... Μην βάζουμε θέμα σε αυτό. Ότι δεν είπε ότι θέμα. Λόγω του ότι πρέπει να μείνω στην πατρίδα από εδώ και πέρα θα κάνω και τη θητεία των 20 ημερών. Είπε ότι είναι υποχρέωσή μου και χαρά μου και το ήθελα πάντα να το κάνω και το κάνει τώρα. Αν το ήθελε πάντα να το κάνει θα έπρεπε να έρθει
πέρσι, αντί να πάει στη Μύκονο, δεν ξέρω πού πήγε. Να πάει στο Στρατόικο. Αλλά αυτό είναι το ζήτημα. Εντάξει, δεν το ψάξουμε τώρα. Μην το κάνουμε και εμεί. Είναι το κεντρικό ζήτημα αυτό. Δεν είναι το κεντρικό ζήτημα. Για μένα πάντως δεν ήταν τόσο καλός όσο θα περίμενε κάποιος στην πρώτη εμφάνιση. Και έχει μια ύπαρξη, έτσι. Εγώ θεωρώ ότι έχει δυνατότητα. Να ακούσουμε τον Γιώργο που τρομάζει. Δεν θέλω λίγο να τον αδικήσουμε. Αλλά εσείς είστε εκπαιδευτικοί άποψη. Θα περιμένουμε. Ότι αλλά κέρδισε κάποιες εκλογές. Αυτό είναι επιθετικό. Όχι, εγώ δεν είναι. Εγώ θεωρώ λίγο τον Γιώργο που τρομάζει. Έχει μια αλαζονία και μια έπαρση. Δεν μπορεί να μιλάς ούτε για τον Πρωθυπουργό ούτε για τους άλλους πολιτικούς με τόσο απαξιωτικά λόγια. Και βέβαια από εκεί και μετά. Το να περιμένεις να ακούσεις ένα πολιτικό λόγο για ένα θέμα. Δεν λέω για πολλά. Είναι κάτι το οποίο το περιμένει όχι μόνο ο καθένας από εμάς, γιατί πράγματι το να υπάρχει μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση είναι σημαντικό. Και κάτι που παρατήρησα είναι ότι ο κύριος Φάμελος λέει θα αντιμετωπίσει την Βουλή. Άρα φαίνεται να επιβεβαιώνεται αυτό που είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε να βρεθεί στη Βουλή. Έτσι, έκλεισε αυτό το κλεισό. Έτσι είναι, Γιώργο μου, και βέβαια εδώ. Αυτό πάντως του δίνει και χρόνο. Του δίνει 3-3,5 χρόνια να προετοιμαστεί. Ναι, ωστόσο όμως, ξέρετε. Και τώρα έχουμε μπροστά μας. Να δικήσει και λίγο. Απάντησε στο Μητσοτάκη που του είπε: εγώ είμαι εξυγχρονιστής, αυτό είναι ένα μοντερνιστής. Απάντησε τώρα κι αλλιώ. Πάντως, Νίκο, να πούμε ότι είπε και για το συνέδριο. Δεν δεσμεύτηκε ότι θα γίνει τώρα το συνέδριο. Είπε θα το δούμε. Του λέει. Είπε εξαρτάται από το όργανο. Εξαρτάται από το όργανο κτλ. Ουσιαστικά αυτό που θέλουν να αποφύγουν. Συγγνώμη, να πω μια να το ακούσουμε το ρεπορτάζ. Από τώρα και μέχρι το συνέδριο και μέχρι τις ευρωεκλογές. Το συνέδριο πάντως, ακούω στο ρεπορτάζ, ο Νίκος ξέρει, Γιώργο, συγγνώμη, ότι μετά τις ημερομηνίες που δόθηκαν σήμερα για την Κεντρική Επιτροπή, μου λέει ο Ρενάτο Λέκα στο αυτή, πιθανότατα θα πάει για το 24, θα πάει πιο πίσω. Δεν το κάνει τόσο νωρίς το συνέδριο. Ο Ρενάτο, θα προετοιμαστεί καλά. Ο Ρενάτο δεν ήξερε ότι παρακολουθεί και ρεπορτάζ. Ίσως ήταν ανέτοιμο σήμερα να βγει να κάνει την πρώτη του συνέντευξη. Άκουσε να δεις. Ίσως θα έπρεπε λίγο να διαβάσει, λίγο να τον ενημερώσει. Αν είδε, του είπαν οι συνεργάτες του, αυτούς με τους οποίους τώρα ο Παπάς και λοιποί που βλέπουν τα κομματικά, ότι μπορεί να ελέγξει την Κεντρική Επιτροπή, τότε όντως το συνέδριο θα πάει πιο πίσω. Αν κάνανε μια ακτινογραφία και βλέπανε ότι δεν μπορούν να ελέγξουν την Κεντρική Επιτροπή, τότε το συνέδριο θα γινότανε νωρίς. Τώρα, αυτή τη στιγμή σπάνε, νομίζω, για τις 22 Οκτωβρίου, μία εβδομάδα μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, πάνε για σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής, σημαίνει ότι έχουν κάνει ακτινογραφία των 300 μελών, τους έχουν πιάσει έναν-έναν και έχουν βγάλει ένα αποτέλεσμα το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να ελέγξουν και την εκλογή νέων οργάνων και τον οδικό χάρτη για το συνέδριο να τον πάνε όσο πιο πίσω θέλουν. Οι άλλοι θα στήσουν βέβαια στην προηγούμενη απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Αυτή λέει είναι η κομματική πολιτική όμως, ναι, που έχει τη σημασία της, αλλά δεν θα κριθεί εκεί. Νομίζω ότι συμφωνούμε, το είπαμε όλοι. Το κρίσιμο είναι οι ευρωεκλογές. Έχει ένα χρόνο που και εγώ δεν νομίζω. Και συμφωνώ απολύτως με την κυρία Καρακλιούμη. Ότι και εμείς, επειδή δεν έχουμε θεσμικό ρόλο, είμαστε λίγο πιο αυστηροί. Αν ήμουν στη Βουλή, Μαρία, δεν θα μιλάγα έτσι. Επειδή έχουμε ένα ρόλο αναλυτή, γιατί τώρα ο άνθρωπος θέλουμε να τον ακούσουμε. 15 λεπτά συνέντευξη. Έχουμε αρχίσει να τον ακούμε. Στη Βουλή θα πάει να κάνει ολομέλεια της κοινοβουλευτικής του ομάδας την άλλη εβδομάδα. Η ουσία μετράει. Μιλήσει στην αίθουσα της Γερουσίας. Θα συνέλθει. Όλα αυτά θα αρχίσουμε να τα βλέπουμε. Πράγματι χρειάζεται χρόνο. Ώστε θα συνέλθει κοινοβουλευτική. Πράγματι χρειάζεται χρόνο. Νομίζω ότι για να κλείσω με αυτό που τα γεγονότα. Τα γεγονότα που έλεγα. Τα ξέρουμε τα γεγονότα. Τα γεγονότα γι' αυτό. Οι τηλεθεατές δεν τα ξέρουν. Τα γεγονότα γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου, τα πολιτικά γεγονότα είναι πρώτον η απόκτηση συγκρότησης, δηλαδή ελληνικής πραγματικότητας, πραγματικότητας του κόμματός του, των αναγκών, σιγά σιγά. Πρώτον, δεύτερον, με κάποιο τρόπο αναζωογόνηση, γιατί γι' αυτό τον ψήφισαν.
του κομματικού συστήματος, του κόμματος του. Και τρίτον, η πρώτη εκλογική επίδοση που θα μετρηθεί, που θα είναι η Ευρωεκλογή. Πάντως είναι κάτι που στην Ελλάδα, Ελλάδα το έχουμε ενοχοποιημένο. Συγγνώμη, Νίκο. Στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο γίνεται κατά κράτος. Σε βάζουν απέναντι δύο επικοινωνιολόγοι που κάνουν το λεγόμενο training. Ναι. Σε βάζουν δεν αποκτά συγκρότηση από του επικοινωνιολόγου. Κάνουν ερωτήσεις όλη μέρα, μετά βλέπεις τη φάτσα στην Ελλάδα. Πάμε πάλι από την αρχή. Μόνο ο κύριος Κασελάκης το κάνει. Οι υπόλοιποι πολιτικοί δηλαδή βγαίνουν έτσι με την προσωπικότητά του. Μόνο που δεν αποκτούν συγκρότηση. Το κάνουν κρυφά. Στην Αμερική είναι φανερό αυτό. Μόνο που δεν αποκτούν την ταπεινή μου γνώμη. Κώστας έχει δίκιο. Μαθαίνει τεχνικά βέβαια. Να κάνουμε λόγο, μαθαίνει τεχνική. Τεχνική, βέβαια. Συγκρότηση. Τα γράμματα πρέπει να τα μάθει αλλιώ. Μην συγκρίνουμε όμω τον άνθρωπο αυτόν που είναι 35 χρόνων σκάρτα και χωρί πολιτική εμπειρία με του άλλου που είναι 55-60 και έχουν και 20 χρόνια στη δουλειά. Αυτού έχει αντιπάλου. Δεν είναι η ηλικία. Είναι το ότι δεν είχε οσμωθεί με την ελληνική πραγματικότητα. Δεν έχει πάει σε αμφιθέατρο, θέλει να πει ο Νίκος. Ο Τσίπρας 34 έγινε αρχηγός κόμματος και το οδήγησε στην εξουσία. Το πήρε από το 3. Ναι, αλλά ήταν από τα 15 στις καταλήψεις, μετά στα αμφιθέατρα, ναι, πέρα από τη δουλειά έκανε. Το οδήγησε 5 χρόνια μετά στην εξουσία. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, την άλλη εβδομάδα θα ρίξει μεγάλο βάρος από ό,τι φαίνεται αυτός στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Την άλλη εβδομάδα θα συνέλθει η ολομέλεια της κοινοβουλευτικής ομάδος. Όπου εκεί... Άρα θα τον δούμε στη Γερουσία, λοιπόν, όπως βλέπαμε τον Νίκο Ανδρουλάκη πέρυσι, να μιλάει στους βουλευτές. Και θα δει να έχουμε και μια εικόνα Βουλής, να δούμε πώς στέκεται στη Βουλή. Δηλαδή αυτός δεν έχει πάει ακόμη σχεδόν στην Κουμουνδούρου. Δεν έχει πάει ακόμη. Πηγαίνει κάθε μέρα όμως, στο γραφείο, στη Βουλή. Σήμερα ο Νίκο είπε ότι αυτό είναι το γραφείο μου, γραφείο, το τέος του κυρίου Φάμελου, του Προέδρου της του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, είπε το γραφείο στη Βουλή. Όχι, είναι του Τσίπρα. Ο Τσίπρας, επειδή εγώ τον είδα σήμερα τον Τσίπρα. Όχι, το μετακομίσει ο άνθρωπος. Ναι, έφυγε ο Τσίπρας. Μεγάλο γραφείο. Αυτό αντιστοιχεί πήρε... θεσμικά στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ναι. Αυτό το γραφείο χρησιμοποιεί. Ναι, αυτό. Το οποίο δεν έχει Άραστε. Θεσμικά το. Πάντως έχει δοθεί εντολή από τον κύριο Τασούλα στη Φρουρά να μπαίνει, παρότι δεν είναι βουλευτής, κανονικά ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όλα τα τυπικά έχουν γίνει δηλαδή. Αυτό είναι η λογικό. Ομάδα του ποια είναι, διότι ο κάθε ηγέτης χρειάζεται και μια ομάδα από κάτω. Ποια είναι η ομάδα του ποια. Προς το παρόν ξέρουμε από τον Νίκο Φελέκη, ξέρω εγώ τουλάχιστον. Τον Νίκο Φελέκη ρωτάω, γιατί... Ναι. Και τον Τζίμπρα είδε και... Ότι είναι ο Νίκος Παπά σίγουρα. Και ξέρει. Προσπαθεί να φτιάξει, εκτός από τον Παπά. Αλλά ένας ηγέτης θέλει ομάδα. Ναι, ναι. Χωρίς ομάδα ο Παπάς, ο Πολάκης, αυτά είναι τα γνωστά πρόσωπα. Ο Παπάς, ο Πολάκης, ο Γιώργος Τσίπρας, η Τζάγκρη, ο Θανάσης, ο ναι, όχι ακριβώς οι Απόστολοι του Νέου όλοι αυτοί. Άρα όχι, έχει όχι, επιλέξει. Όχι. Δεν έχει δική δώστε του ομάδα. Χρόνο, προσπαθεί ο Κοτζιάς που ακούστηκε ότι γράφτηκε ότι μπαίνει στην ομάδα του. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Κρίμα. Δεν ξέρω. Θα τσακωθεί τώρα το μεταξύ εκεί. Ακούς διάφορα κουφά. Βγαίνει σίγουρα ο Ναύαρχος Αποστολάκης. Ο Ναύαρχος Αποστολάκης. Ξαφνικά εμφανίστηκε ο Ναύαρχος Αποστολάκης. Να και βγάζει, με τον Καμένο. Να βγάζει σέλφι με τον Καμένο και ο Καμένος να λέει. Αυτό ήταν ένα στιγμιότυπο. Όχι, τώρα. Να λέει ο Καμένος πώς θα πρέπει, με ποιο ναυτικό τρόπο θα καθαρίσουν τα ποντίκια από το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει, λέει, στο ναυτικό. Που, μια ορολογία, δεν μια ορολογία που την ξεχνάω κι εγώ. Μετά βγαίνει. Πάντως να πούμε ότι οι προερχόμενοι από τους ΑΝΕΛ βουλευτές στήριξαν Κασελάκη. Ναι, ναι, μετά βγαίνει ο Αντόναρος και συνηγορεί με τον Αποστολάκη και εν πάση περιπτώσει και αυτά που είναι αυτοί. Πάντως όλοι οι προερχόμενοι από τη Νέα Δημοκρατία και γενικώς την ευρύτερη δεξιά που έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, έχω καταλάβει ότι σε ενοχλούν. Σωστά. Βέβαια, και ο Κόκαλης που λέει. Και ο Κόκαλης και η κυρία Κουντουρά είδα στο γραφείο του κυρίου Κασελάκη. Ναι, ο Κόκαλης, πρόσεξε να δεις, ο Κόκαλης ήταν αυτός όταν... Κυρία Κουντουρά είναι τον κύριο Κασελάκη, ευρωβουλευτής. Είδα στο γραφείο... Ας δώσουμε χρόνο λοιπόν να δούμε, να βλέπουμε, αλλά να είμαστε και αυστηροί. Το πρέπει να είμαστε αυστηροί. Τον έχει παλιού μαζί του πάντα. Να κάνω μια διευκρίνηση, γιατί είπανε για το Βασίλη Κόκαλη, όχι για τον Πέτρο Κόκαλη. Το Βασίλη είναι βουλευτής, γιατί υπάρχει και ο Πέτρο Κόκαλης ο ευρωβουλευτής. Για να μην είμαστε άδικοι στην κριτική, λέμε, ακούω συχνά κριτική για τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι προωθεί όλο νέα πρόσωπα και έχει ξεχάσει τους παλιούς. Από την άλλη, ακούω τώρα για τον Κασελάκη ότι πήρε παλιούς και πού είναι οι καινούριοι. Δεν έχει άλλους. Και τα δύο τα χρειάζεται. Μέχρι να φτιάξει καινούριους, πρέπει να πάει στους παλιούς. Αν δεν φτιάξει καινούργια ομάδα, αν δεν φέρει καινούργιο κόσμο, θα αποτύχει. Στο λέω να πάρει όμως και την εμπειρία των παλαιών. Να πάρει, αλλά όχι αυτούς, όχι τον Πολάκη. Θα του λένε με τον Πολάκη, τον Γιώργο Τσίπρα, την Τζάκρη, τον Τάδε. Δηλαδή θα τσακώνονται μεταξύ τους. Πάντως, αυτό είναι ένα θέμα. Πάντως με τον Πολάκη, για το, να το ευθυμίσω λίγο. Επειδή
Σήμερα έκανα λίγο ρεπορτάζ τυχαία. Με τον Πολάκη έχουν παλιά φιλική σχέση. Δεν τον εγκαταλείψει όπως έχω ακούσει να λέγεται μερικά βράδια εδώ. Ότι όταν δεν τον χρειάζεται να τον αφήσει. Να σου πω τι έχουν έγινε. Παλιά φιλική σχέση με τον Πολάκη. Επειδή πολλοί λένε. Δεν ξέρω κανέναν από τους δύο, αλλά δεν φαίνονται αυτοί. Ακούστε, επειδή πολλοί λένε. Πρέπει, περάσαμε τις 11. Δώσε μου μια ανάσα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε σε ένα λεπτό. Α, σου πω πώς τον πήγανε στο. Είστε πάντα συντονισμένοι στο One Channel για τη βραδινή σας ενημέρωση. Πάντως είναι πρώτη μέρα που απάντησε ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο Μητσοτάκη. Αφορμή είναι η κακοκαιρία και ενέπλεξε και τα Τέμπη. Και μια που λέμε για την κακοκαιρία, με το Βόλο δεν είναι καλά τα πράγματα. Όταν βρούμε και τα πλάνα, όταν τα έχουμε πρόχειρα να τα δούμε λίγο, πάντως Κώστα φαίνεται ότι θεομηνίες δεν θα είναι κάθε 50-60 χρόνια, όχι. Θα είναι όλο και συχνότερα. Και αυτό είναι. Όταν λέμε για εξυγχρονισμό του κράτους ή για μοντερνισμό, όπως θέλει να το πει ο καθένας, πρέπει να ξέρουμε πώς θα παλεύουμε αυτά τα πράγματα. Αλλά μοντερνισμός του κράτους δεν υπάρχει. Μην αρχίσουμε κι εμείς, επειδή ακούγονται πράγματα που δεν είναι σωστά. Δεν είναι σωστή έκφραση, έτσι. Βεβαίως όχι. Δεν υπάρχει. Μάλιστα. Μοντερνισμός του κράτους. Για την κλιματική αλλαγή, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν θέματα στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες που είναι πραγματικά. Έχουν δημιουργηθεί ποτάμια ανάμεσα στα σπίτια εκεί, έτσι. Όχι μόνο. Είναι οι χύμαροι που υπήρχαν πάντα, κάποτε τους σκεπάσαμε. Όχι μόνο αυτά θα είναι όλο και πιο συχνά τα φαινόμενα, όπως λέγεται καμιά φορά η νέα κανονικότητα, αλλά παρατηρείται, ευτυχώς η Ελλάδα μέχρι στιγμής δεν συμμετέχει σε αυτήν την ανησυχητική διεθνή τάση, παρατηρείται σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και μια οπισθοχώρηση της προσπάθειας, μια μείωση της προσπάθειας. Έχουμε πολύ άσχημες επιδόσεις σε σχέση, και ο Τραμπ πίσω 5 σε σχέση με, με τους στόχους του Παρισιού. Θυμίζω το 2015 ελήφθησαν οι περίφημοι στόχοι του Παρισιού με απότατο ορίζοντα με μεσαίο το 2030. Δεν τους πιάνουμε με τίποτα τους στόχους του 2030 και πιθανότητα δεν πιάνουμε ούτε τους στόχους του 2050. Αυτό σε απλά λόγια σημαίνει ότι τα παιδιά μας και οι νεότερες γενιές θα έχουν με βεβαιότητα τέτοια φαινόμενα πολύ πιο συχνά. Οπότε πρέπει αυτό, όμως να κάνουμε κάτι, διότι έχουμε υπογράψει και μες στα στόχους βιώσιμης ανάπτυξης με τον ΟΗΕ, μαζί με άλλες 192 χώρες, για την πάταξη αυτή του φαινομένου και πώς θα βοηθήσουμε τον πλανήτη μας εναντίον αυτής της κλιματικής αλλαγής, η οποία μας έχει στον Καναδά δημιουργούν προβλήματα σε όλο τον κόσμο. Εδώ όμως, κυρία Πάλι, ο Νίκος Φελέκης λέει συχνά και πολλοί άλλοι ότι η κυβέρνηση δεν κάνει αυτό που κάνουν οι άλλες οι σύγχρονες κυβερνήσεις. Είμαστε πίσω σε αυτό. Ότι στην Ελλάδα δεν φταίει μόνο η κλιματική κρίση, φταίει ότι δεν είμαστε και καλά προετοιμασμένοι. Αυτό δεν λες πάντα, Νίκο? Μα δεν το λέω εγώ. Οι ίδιοι το λένε. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης είπε ότι ήταν απροετοίμαστοι. Η ίδια η κυβέρνηση λέει ότι με το προηγούμενο τυφώνα δώσαμε, πόσα δώσανε στην περιφέρεια Θεσσαλίας, 150-300 εκατομμύρια για να κάνουν αντιπλημμυρικά. Τα είδατε? Δεν γίνανε. Δεν το έλεξε κανείς. Και όσα γίνανε, τα πήρε τώρα η πλημμύρα και τα κατέστρεψε και αυτά. Έκανε κανείς έλεγχο? Σας δώσαμε τόσα λεφτά, κύριοι, για να κάνετε έργα. Τα κάνατε? Πού είναι? Και αυτά που κάνατε, γιατί τα πήρε το ποτάμι? Είναι δυνατόν? Και δεύτερον, είναι γιατί δυνατόν δεν είχε προβλεφτεί αυτός ο μεγάλος βαθμός κακοκαιρίας? Ήτανε για πιο ήπιες συνθήκες. Μα είναι δυνατόν να λέει ο φίλος μου ο Βορύδης, θα κάνουμε έργα για μια ιστορία που θα γίνεται κάθε χίλια χρόνια? Όχι ρε Μάκη Βορύδη, αυτή η ιστορία δεν θα γίνεται κάθε χίλια χρόνια. Η κλιματική κρίση αυτό σημαίνει. Ότι θα το έχουμε πολύ, πολύ συχνά. Ωρα, αυτό το φαινόμενο. Σε αυτή τη δεύτερη εδώ κακοκαιρία, λοιπόν, δεν η κυβέρνηση έκανε την ανθρωπίνως δυνατόν, κατά τη γνώμη σου? Δεν το παρακολούθησα τώρα. Είδα ότι ο Βόλος πάλι βούλιαξε, ότι δεν ξέρω τι έκανε, υποθέτω. Αλλά ήρθε πολύ κοντά στην προηγούμενη. Η Εύβοια, περιμένουμε 2 χρόνια να φτιάξει στη Βόρεια Εύβοια τα αντιπλημμυρικά έργα, θυμάσαι, που βάλανε επικεφαλής το Σταύρο Μπένο. Τι γίνανε εκεί? Γίνανε, από ό,τι φαίνεται, μάλλον λένε δεν γίνανε, ή ό,τι έγινε, τα παρέσυρε τώρα πάλι. Τα σχέδια πάντως τα έχει παραδώσει. Ωραία, τα παρέδωσε ο Σταύρος. Ήταν η δουλειά του Σταύρου. Τα παρέδωσε. Γίνανε? Δεν γίνανε προφανώς. Ή ό,τι έγινε, το παρέσυρε πάλι. Οι κάτοικοι λένε ότι δεν έχουν γίνει. Άμα δεν έχουν γίνει, να μην κάνουμε αντίθεση. Μα δεν βάζω εγώ θέμα για τον Σταύρο Μπένο. Λέω, έκανε τη δουλειά.
Λες εσύ. Παρέδωσε το σχέδιο. Παρέδωσε. Πάντως αυτό είναι κατάλληλο πρόσωπο ήταν ο Σταύρος. Πάντως εύλογα λέει ο Νίκος, που αναρωτιέται ο Νίκος και αναρωτιέται όλη η κοινωνία εύλογα σε αυτά που λέει. Να πούμε ότι επιλήφθηκε. Γιώργο, για να μην είμαι και άδικος. Απόλυτα. Να μην είμαι άδικος. Δεν λέω εγώ φταίει ο Μητσοτάκης επειδή έπεσε. Προφανώς. Εκατομμύριο... Απλώς να προσθέσω σε αυτό που λες ότι η δικαιοσύνη ήδη με πολύ αποτελεσματική παρέμβαση διερευνά ποιος έφταξε και ποιος δεν έφταξε σε συγκεκριμένα ζητήματα. Και θέλω να πω κάτι άλλο, το θεωρώ πολύ σημαντικό. Ο Πρωθυπουργός πηγαίνοντας στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, εμείς ασχολούμασταν εδώ με το πουκάμισο του Κασελάκη, έκανε μια εξαιρετική ομιλία στη Γενική Συνέλευση, μιλώντας για μια παγκόσμια συμμαχία για την κλιματική κρίση και αλλαγή. Και συζητήθηκε ιδιαίτερα αυτή η παρέμβασή του με συγκεκριμένες προτάσεις και συγκεκριμένα μέτρα. Και ζητάει ισχυρό προϋπολογισμό για να αντιμετωπιστεί μακροπρόθεσμα η κλιματική αλλαγή. Νομίζω ότι αυτά που θα έπρεπε να συζητάμε επί της ουσίας και για το μέλλον, εμείς δεν συζητάμε. Συζητάμε δυστυχώς με επικοινωνιακούς όρους ως κοινωνία. Και νομίζω ότι αυτά θα αφορούν και το μέλλον των παιδιών, όπως πολύ σωστά είπε ο... Πάντως, κυρία Παλή, επειδή η Αττική αυτή τη φορά τη γλίτωσε, αλλά δεν την γλιτώνει πάντα. Είδαμε στο Μάτι δεν την γλίτωσε με τις φωτιές, στη Μάνδρα δεν την γλίτωσε με τις πλημμύρες. Δεν θα τυχαίνουν πάντα όλα αυτά στην κυρία Δούρου, έτσι. Όχι, και δεν θα τυχαίνει στη Θεσσαλία. Το είπαμε από την αρχή. Έρθει... Αν αυτός ο όγκος νερού έπεφτε στην Αττική, είχαμε τελειώσει όλοι. Είχε πνιγεί όλος ο Πειραιάς, όλα τα δίπλα από τον Κηφισό, δεν θα υπήρχε κολυμπηθρόξυλο. Και τώρα, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λένε, ο Κηφισός σε πάρα πολλά σημεία είναι... δεν μπορεί να δεχτεί τέτοιο όγκο νερού. Κάτι πρέπει Αν να γίνει. Αν πάρουμε λοιπόν ως παραδοχή αυτά που λες, αυτό σημαίνει ότι ο σχεδιασμός του νέου περιφερειάρχη, όποιος είναι, που πιθανότατα θα είναι ο Χαρδαλιάς, όπως λένε οι δημοσκόποι, πάει από την αρχή. Επειδή πάντα το ζητούμενο είναι τα χρήματα, διότι υπάρχουν τα σχέδια και υπάρχει και το όραμα. Χρειάζεται όμως τα πάντα, όπως κάνουμε και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, χρειάζεται ένα business plan και χρειάζονται τα χρήματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τα χρήματα έρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα χρήματα έρχονται από το ΕΣΠΑ και έρχονται και από ιδιώτες που θέλουν να επενδύσουν από μεγάλες εταιρείες. Όχι φυσικά πρόσωπα, μεγάλες εταιρείες. Ο Χαρδαλιάς έχει και το όραμα, έχει και τη στρατηγική, είναι και αποτελεσματικός. Το ζητούμενο είναι να απορροφηθούν τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να γίνουν πραγματικά αυτά τα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν. Τα οποία φυσικά και πιστεύω ότι ο Χαρδαλιάς θα είναι ο επόμενος περιφερειάρχης, αλλά όποιος και να είναι ο περιφερειάρχης, όταν έχουμε βιώσει αυτά τα τόσο άσχημα γεγονότα, όποιος και να είναι περιφερειάρχης, πρέπει αυτό το σχέδιο να προχωρήσει και αυτή τη στρατηγική. Και πρέπει να γίνουν αυτά τα έργα. Και δεν είναι μόνο τα αντιπλημμυρικά. Υπάρχουν πολύ σημαντικά έργα, δηλαδή ακόμα και για τα σκουπίδια. Τι λέτε ότι τα έβαλα με την κυρία Δούρου. Δεν έχω κάτι προσωπικό με την κυρία Δούρου. Αλλά ακόμα και για τα σκουπίδια, άκουγα τόσα χρόνια για την κομποστοποίηση, δεν είδα ποτέ να γίνει κάτι. Και υπάρχουν εταιρείες οι οποίες αυτά τα έχουν προχωρήσει. Και εμείς ως εταιρική κοινωνία. Δηλαδή αυτή την πενταετία θα τις προλάβετε αυτές τις εταιρείες, μία... αυτό μου λέτε. Όχι. Εγώ ξέρω ότι η κυρία Δούρου από ό,τι λέει άφησε, δεν ξέρω, στο ταμείο 30 εκατομμύρια. 300 τις είχε αφήσει ο Σγουρός. Ναι. Και αυτή νομίζω ότι ο Σγουρός άφησε τα περισσότερα χρήματα στο ταμείο. Ο Σγουρός μετά άφησε η Δούρου τόσο και τώρα αυτή τη στιγμή η περιφέρεια, η Πιπατούλη έχει 400 εκατομμύρια. Ωραία, λοιπόν, να γίνουν λοιπόν τα έργα τα οποία και ο κύριος Πατούλης έχει ξεκινήσει και διαχειριστικός έχει κάνει έλεγχος. Έργα. Και βεβαίως, διότι... Να γίνει και διαχειριστικός έλεγχος πρώτα. Είναι πάρα πολύ σημαντική η διαφάνεια. Η διαφάνεια αυτά που είπαμε έλεγχος, για τη Θεσσαλία και λέμε για την Αττική αν ισχύουν όλα αυτά. Ότι ο Σγουρός άφησε τόσο ταμείο, η Δούρου τόσο ταμείο και τώρα η Πιπατούλη έχουμε τόσο έλλειμμα. Κάποιος πρέπει να πει τι γίνεται. Να δούμε αν γίνανε έργα όμως, ναι, τα λεφτά, να δούμε να τι δούμε, γίνανε. Ναι. Μετά από να γίνανε γίνανε έργα. Ναι, να τα δούμε αν γίνανε και πού γίνανε. Στο Φωκιανό, στο κολυμπητήριο, στο κέντρο της Αθήνας. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία έχουν γίνει και κάποια έργα. Αλλά σημασία έχει ότι είναι πολλά τα θέματα και πρέπει να τα ιεραρχήσουμε. Όποιο είναι το επιτελείο τέλος πάντων αύριο, πρέπει να ιεραρχήσουμε αυτά τα έργα και να ξεκινήσουμε να υλοποιούνται. Σας περιμένουμε να το δούμε. Σας περιμένουμε να το δούμε, γιατί πάντως αν μας ξαναπλημμυρίσει η Μάνδρα ή αν φουσκώσει ο Κηφισός, όπως λέει ο Νίκος, μετά άντε να εξηγήσεις. Σε μια χαοτική πόλη όπως την Αθήνα που δεν μπορεί να πάνε και βάρκες, έτσι.
Και εδώ όμως πάμε πίσω σε κάτι άλλο. Εγώ είδα ειδικούς, δείχνανε και χάρτες. Τι θα γίνει σε περίπτωση που έχουμε το μισό από ό,τι έπεσε στην Θεσσαλία. Περιοχές, ξέρω εγώ, δίπλα από τον Κηφισό θα πλημμυρίσουν, θα αφανιστούν. Αν πέσει σαν αυτό και περισσότερο, θα χαθεί η Καλλιθέα, θα χαθούν οι Τζιφιές, θα χαθεί ο Πειραιάς εντελώς. Δηλαδή, σενάρια. Πάντως, πέρα από τα έργα τα οποία είναι απολύτως αναγκαία και πρέπει να σχεδιαστούν, και η Ελλάδα έχει πολύ καλούς επιστήμονες που μπορούν να βοηθήσουν, αυτή τη στιγμή νομίζω άμεση προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση. Υπάρχουν κατεστραμμένοι άνθρωποι, ειδικά στη Θεσσαλία, Μαγνησία, που πρέπει να ενισχυθούν, να ξαναβγούν τη ζωή τους. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Εκεί είναι τρελά τα λεφτά, Γιώργο, που χρειάζονται. Άνθρωποι που έρχονται έτσι από τα μέρη εκείνα, λέει, αυτά που βλέπετε στην τηλεόραση δεν είναι τίποτα. Τίποτα, ναι, ναι. Εάν έρθεις εκεί να δεις σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε, πραγματικά θα τραθείτε. Είναι κατακλυσμός. Σκεφτείτε ότι δεν έχουν πια σπίτι. Αυτό δεν λοιπόν... Μας τα έλεγε χθες ο Θοδωρής. Εδώ λοιπόν, Κώστα, κάποια χωριά θα καταργηθούν. Θα χτιστούν αλλού οικισμοί. Κάποιοι άνθρωποι αλλάζουν ζωές. Λένε στελέχη της αγοράς, παλιοί τραπεζίτες κλπ, ότι θα χρειαστούν 12 δις για να ξαναποκτήσει λειτουργικότητα η Θεσσαλία, κανονικότητα όπως συνηθίσαμε να τη λέμε. Αυτά είναι τρελά λεφτά. Μας όταν λέγανε 2,5 δις και σου είπα, εγώ μίλησα με ένα τραπεζίτη και μου είπε 15 δις. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα είναι 15 δις. Και να σκεφτούμε και τα προβλήματα που δημιουργούνται στην αγορά. Μαζί με τις πυρκαγιές. Τα προβλήματα που δημιουργούνται στην αγορά. Θα πάει το μαρούλι, 10 ευρώ το μαρούλι, έτσι. Δεν υπάρχει γάλα, δεν υπάρχουν πρώτες ύλες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο παράγων πόρη είναι πολύ σημαντικός, είναι το πρώτο. 27ος συνεχής μήνας ανόδου στα τρόφιμα. 27 μήνες συνεχώς ανεβαίνουν. Σου είχα πει την άλλη φορά πήγαν τα ντοματίνια 9,5, αυτό το μικρό το πλαστικό. 21 μου είπαν τώρα. Το ελαιόλαδο. Αντρέβε, το ελαιόλαδο. Το έπαιρνα από το φίλο, ένα φίλο μου από την Καλαμάτα, 70 το τενεκέ, και τώρα θέλουν 150. Ο παράγων έχει όμως λοιπόν, και την επιλογή το καλάθι να πας μπροστά, να πάρεις από το καλάθι, να μην πάρεις τα κρυβά ντοματίνια. Να πάρεις. Ποιο καλά, θα πάρω τη μούργα, αυτό μου λες. Δεν είναι μούργα το καλάθι. Τι είναι. Καλά, για το λάδι, αν συζητάμε, έχει υπερδιπλασιαστεί. Βάζουν αντικλεπτικά στα σούπερ μάρκετ. Στα αυτά τα τενεκεδάκια. Βάζουν αντικλεπτικά. Για να μην κλέψει κανένα το λάδι και φύγει. Να μην κλέψει το λάδι, ναι. Το ανοίγανε και βάζανε. Ξέρω εγώ τι πάντως, κάνανε. Νίκο, στην προηγούμενη κουβέντα που λες, είναι σημαντικό να μην ξεχάσουμε και τους ανθρώπους στον Εύρο. Γιατί κάθε, κάθε καταστροφή. Σε κάθε από καταστροφή. Πού να πρωταρχίσει η κυβέρνηση. Ξεχνάμε εγώ, την προηγούμενη. Δηλαδή, αλήθεια είναι. Ναι. Αλλά και εκεί κάει και ένα τεράστιο φυσικό πλούτο σε μια περιοχή που δυστυχώ παρακμάζει δημογραφικά. Χάθηκαν αγροτικές γες, χάθηκαν κτηνοτροφικά, χάθηκαν μελίσια. Πάντως, αυτά που λέμε σύν την ακρίβεια, Μαρία, όταν θα φύγουν οι προβολείς από τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα η επικαιρότητα αυτή έχει βολέψει και τα μέσα ενημέρωσης, έχει βολέψει και την κυβέρνηση. Γιατί δεν είναι να κουβεντιάζουμε σήμερα. Έχουμε στοχεύσει πάνω. Για τη μεταμόρφωση, οι άνθρωποι ζητάνε μετεγκατάσταση. Δεν θέλουν αποζημιώσει. Έχουν καταλάβει. Γιατί δεν είδα και εμείς να κουβεντιάζουμε. Έχουν καταλάβει στα περισσότερα χωριά ότι πρέπει να φύγουν από εκεί που είναι. Αντεπέστω, εκεί που γεννήθηκε ο άλλος, μεγάλωσε. Εκεί που γεννήθηκε, εκεί που είναι η τάφη των γονιών του, έχουν μεγάλη σημασία αυτά στα χωριά. Πες του να φύγει από το Βλοχό, να πάει άλλο τράβο, πες του το. Εντάξει, έχουμε ξαναγίνει μετά. Πώς θα ιεραρχεί ο κόσμος αυτά. Βάζει πρώτα τις φυσικές καταστροφές, πρώτα την ακρίβεια, πρώτα τη φτώχεια που 30% των Ελλήνων είναι πάμφτωχοι άνθρωποι. Πώς θα ιεραρχούν εκεί που μιλάτε πρώτα στις δημοσκοπήσεις. Πρώτη είναι ακρίβεια. Αν είδατε και στις δημοσκοπήσεις που είδαμε τώρα, η ακρίβεια μέσα σε 2 εβδομάδες είχε εκτιναχθεί. Από 26-27% έχει πάει στο 34-35% που λένε ότι είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα. Και είναι αναμενόμενο γιατί αυτό έχει να αγγίζει την καθημερινότητα. Άρα. Η ακρίβεια. Άκουγα μια ηλικιωμένη κυρία. Της λένε πώς πάει, λέει, με το σούπερ μάρκετ. Λέει ένα και άλλο ένα. Δηλαδή έχουν διπλασιαστεί οι τιμές. Λέει δεν αντέχεται, δεν υποφέρεται. Άρα με πρόσχημα τις πλημμύρες στη Θεσσαλία οι έμποροι έχουν κάνει καρτεργαριές, αυτό καταλαβαίνουμε. Αλλά οι καρτεργαριές. Υπήρχαν και πριν. Δεν υπήρχαν και πριν. Συγγνώμη. Ανέβαινε το Brent και ανέβαινε την ίδια ώρα το... στο πρατήριο η τιμή της βενζίνης. Δεν το έχουμε ξαναζήσει εμείς αυτή. Ενώ έπρεπε μετά από 2 μήνες. Μετά από 2 μήνες μέχρι ναι, θεωρητικά όμως εδώ και 15 χρόνια ασχολούμαστε με το κίνημα του να φύγουν οι μεσάζοντες. Την τιμή από το ράφι στο χωράφι, δηλαδή να μην τα λένε κιόλας τουλάχιστον. Γιατί στο τέλος η εποδός, ξέρετε, η επανάληψη μη τριμαθήσεως, αλλά είναι και αδελφιανίας. Ούτε καταναλωτικό κίνημα υπάρχει, ούτε τίποτα.
Πάντως ο κόσμος, επειδή κυκλοφορώ τώρα στις γειτονιές της Αθήνας και στις 8 περιφέρειες που είναι οι 8 δήμους που είναι η περιφέρεια της Αθήνας, είναι πρώτο θέμα η ακρίβεια. Έχουν ανέβει πάρα πολύ τα ενίκια, είναι ακριβά τα τρόφιμα, δηλαδή είναι το πρώτο. Οι θέσεις εργασίας, οι περισσότεροι θέλουν κάποια καλύτερη μέρα μέσω μιας καλύτερης δουλειάς. Το θέμα της καθαριότητας στη γειτονιά, το οποίο, επειδή μίλησα και με ανθρώπους που εργάζονται στην καθαριότητα, θέλουν περισσότερα χέρια, θέλουν περισσότερη βοήθεια, θέλουν γάντια, θέλουν γυλαίκα. Ζητούν και αυτοί βοήθεια από το Δήμο, από την περιφέρεια, από το κράτος. Άρα λοιπόν, ακριβά προϊόντα, ακριβά ενίκεια, τουλάχιστον έχω καθαρή γειτονιά, έτσι. Αυτό και βεβαίως η ασφάλεια, δηλαδή η καθημερινότητα του κόσμου είναι το σημαντικό, η καθημερινότητα. Και τώρα εμείς έχει δίκιο απολύτως. Απλά θέματα. Έχουμε κρυφτεί πίσω από τον Κασελάκη και ενώ η καθημερινότητα βράζει ο κόσμος, εμείς ασχολούμαστε ακόμη με έναν τύπο ο οποίος ήρθε από πουθενά και πήρε το αξιωματική αντιπολίτευση. Συμφωνούμε απολύτως. Να τελειώσει και αυτό κάποιος. Όλοι έχουμε συγγενείς και φίλους με πολλά βάσανα και γνωριζόμαστε όλοι. Όμως εξακολουθεί η κυβέρνηση να είναι πρώτη στην εμπιστοσύνη των πολιτών. Και τώρα μου στέλνουν εντάξει, λέει, καλή. Είναι με μεγαλύτερη δύναμη. Γιατί σα κάνει εντύπωση. Είμαστε ακόμα πολύ κοντά στις εκλογές. Ότι η Νέα Δημοκρατία θα λύσει τα θέματα. Είμαστε ακόμα πολύ κοντά στις εκλογές. Έχει και ποιοτική διαφορά από τα άλλα κόμματα. Ξέρει κανεί να με ενημερώσει. Αλλά έχει αρχίσει η φθορά. Έχουν αρχίσει οι αδυναμίες να φαίνονται. Έχουν αρχίσει τα προβλήματα της καθημερινότητας. Όλα αυτά θα φανούν στο μέσο χρόνο. Αλλά αυτή τη στιγμή η τόσο μεγάλη εγκύτητα με τις εκλογές, ο κόσμος ψήφισε από 3 μήνες και το πλεονέκτημα το συγκριτικό που έχει, το αντικειμενικό συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι σε κόμματα που είτε ψάχνονται, είτε δεν έχουν καθαρές λύσεις, είτε ακόμα οι διεργασίες εκεί δεν έχουν δώσει αποτελέσματα, δημιουργούν αυτό. Αλλά το κρίσιμο ποιοτικά στοιχείο είναι ότι έχει αρχίσει, νομίζω, να διασπάται αυτή η εικόνα ότι είναι η μόνη που μπορεί να τα καταφέρει. Και αναμένονται αποτελέσματα. Αναμένονται αποτελέσματα. Και μάλιστα εδώ θα αρχίσει και μια αδικία, γιατί όλα, αλλά έτσι είναι η ζωή και έτσι είναι η πολιτική, γιατί όλα αυτά που είπαμε είναι τόσο δομικά προβλήματα που δεν μπορείς να περιμένεις από μια κυβέρνηση από μια μέρα στην άλλη, όπως σωστά λέγαμε πριν, να μετεγκαταστήσει ή να χτίσει νέα χωριά ή να δώσει ζωή σε αγροτικές καλλιέργειες οι οποίες καταστράφηκαν μέσα σε πολύ λίγο διάστημα. Να χτίσει τον μεγάλο χρόνο. Μαρία, αυτά που λέει ο Κώστας είναι απολύτως λογικά. Είναι ένα άρθρο, θα προσυπογράφουμε. Όμως, μήπως ήταν άτυχη η κυβέρνηση στις πρώτες 100 μέρες, που έχουν πάντα μια συμβολική σημασία, τις τύχανε πολλές αναποδιές και δεν πρόλαβε να κάνει αυτά που είχε στο νου της να κάνει. Μπορεί να ήταν άτυχη στις πρώτες 100 μέρες, αλλά ήταν άτυχη για τα προηγούμενα 4 χρόνια. Γιατί εδώ οι υποδομές... Προηγούμενα 4 χρόνια είχε πανδημίες, είχε... Πάντως δεν μπορεί να τα ρίξει την προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν υπάρχει κυβέρνηση που να κυβερνάει σε συνθήκες να τρέχουμε όλοι στα λιβάδια και να λέμε τι ωραία που είναι η ζωή. Η κυβέρνηση λέει προβλήματα. Τι, η δίκαιο και πρέπει να βρει έναν τρόπο να τα λύσει. Και ας πούμε ότι η κυβέρνηση ήταν άτυχη. Οι περιφερειάρχες 10 χρόνια ήταν άτυχοι. 10 χρόνια περιφερειάρχης σημαίνει ότι χαράσω πολιτική για τον επόμενο αιώνα. Δεν μπορεί δηλαδή, τι, κάνω ένα έργο εδώ και άλλο ένα παραπέρα. Ωραία, η κυβέρνηση ήταν άτυχη. Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, 3 θητείες, πάει για 4η. Έχει δίκιο, δηλαδή, πόσα χρόνια πρέπει να είναι κάποιος στην περιφέρεια για να κάνει περιφερειακό σχεδιασμό? Γιατί αν τον είχε κάνει στην πρώτη θητεία, θα μπορούσε να ξεκινήσει τα έργα. Προφανώς, και τώρα στην τρίτη, κάνω και εγώ το συνήγορο τώρα του διαβόλου. Προφανώς δεν προέβλεψε κανείς περιφερειάρχη σε αυτή τη σφοδρή κακοκαιρία. Μα δεν προβλέπεται σε μια μέρα. Η παγκόσμια κοινότητα δεν είχε προβλέψει και την πανδημία, αλλά κάπως βρήκε έναν τρόπο και αντέδρασε. Δηλαδή, τώρα αδικήστε εμάς όλους, Γιάννη. Γιατί το 20 είχαμε τον Ιαννό. Που ήταν, ο Ιαννός ήταν της μισής έντασης. Ναι, δεν έχει σημασία. Τους δώσανε 300 τόσα εκατομμύρια, λένε. Εκ των οποίων 153 για αντιπλημμυρικά. Δεν έγινε τίποτα. 1,5% λέει από αυτά πήγανε σε αντιπλημμυρικά. Οι σοφάδες δεν πλημμύρισαν ούτε με τον οδικά. Ιαννό τώρα. Γιατί είχε γίνει το φράγμα 5 χρόνια νωρίτερα. Έσπασε. Με λεκάνες απορρίσσονται. Οι γέφυρες που σπάνε στην Ιαννό. Δεν πλημμύρισαν τον Ιαννό. Γιατί είχε γίνει έργο. Είχε γίνει ένα σωστό έργο, ενώ τα υπόλοιπα, αυτά που γίνανε μετά τον Ιαννό, τα πήρε το ποτάμι, τα πήρε ο ποταμός. Γιώργο, επειδή έχει κυβερνήσει
και σε δύσκολες συνθήκες. Τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα, για τις συντάξεις, για όλα αυτά τα κρίσιμα πράγματα που θέλανε... Τα εργασιακά. Όλα τα εργασιακά. Όλα αυτά που λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι εδώ με ευκολία και δεν τα κάνει η κυβέρνηση, γίνονται εύκολα. Όχι, δεν γίνονται εύκολα, αλλά η αλήθεια είναι ότι κάθε κυβέρνηση πρέπει να παραδίδει κάτι καλύτερο από εκείνο που παρέλαβε από την προηγούμενη. Αυτό δηλαδή η σύγκριση δεν γίνεται με το αν φταίει ή πόσο φταίει η προηγούμενη κυβέρνηση. Γίνεται με το αν πήγαμε τα πράγματα ένα βήμα παραπέρα ή τα αφήσαμε εκεί που ήταν ή τα πήγαμε πιο πίσω. Mm. Επομένως, ναι, υπάρχουν ανυπέρβλητα προβλήματα. Παράδειγμα λέω, και το είχα πει πάλι στην εκπομπή εδώ, ότι όταν έχεις ένα μέτρο βροχόπτωση, είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποτρέψεις οποιαδήποτε καταστροφή. Τι όμως δεν έχεις κάνει. Δεν έχεις κάνει, για παράδειγμα, αυτό που έχουν κάνει στην Κύπρο, τα φράγματα. Έχουμε πάει, φαντάζομαι, όλοι εκεί. Έχουν κάνει φράγματα και αξιοποιούν τη βροχόπτωση και για να ποτίζουν. Αν αυτό έχει γίνει στη Θεσσαλία, γιατί εμείς δεν είμαστε ειδικοί, αλλά το έχουν προβλέψει οι επιστήμονες ότι κάποια στιγμή θα σου έρθει κάτι τέτοιο. Άρα δεν έπρεπε να υπάρχουν υποδομές τέτοιες οι οποίες και να αποτρέψουν τη μεγάλη καταστροφή, ένα, και δεύτερον, να αξιοποιηθεί η βροχόπτωση προς όφελος της γεωργίας και να μην... Γιατί μετά μπορεί να έχουμε 3 χρόνια ξηρασία. Και να μην βάζουν τις πομόνες στα 300 μέτρα για να βρουν νερό. Και όχι μόνο αυτό, άκουγα κάποιους επιστήμονες που λέγανε ότι όλα αυτά τα έργα που κάνανε ήταν στον κάμπο, ενώ θα έπρεπε να έχουμε στο βουνό πάνω πολλά μικρά αντιπλημμυρικά, ώστε να συγκρατείται. Το επόμενο, να συγκρατείτε. Καλοπάτια δηλαδή. Καλοπάτια, να μην φτάνει μικρά, μέχρι τον κάμπο. Να μην έρχεται όλο αυτό. Και το οποίο έρχεται με καθυστέρηση σχεδόν μια ημέρα. Πριν 20 χρόνια είχαν έρθει στην Ομαρχία Θεσσαλίας, στην Ομαρχία Καρδίτσα, συγγνώμη, από το Ισραήλ κάποιοι σε ένα πλαίσιο διακρατικής, ας πούμε, ενημέρωσης κτλ. Όταν είδαν λοιπόν οι Ισραηλινοί πόσο νερό σπαταλιέται στη Θεσσαλία, είπαν ότι αυτοί με τόσο νερό θα μπορούσαν να έχουν καλλιέργειες και να ταΐζουν όλο τον πλανήτη, όχι μόνο τη Μέση Ανατολή. Γιατί αυτοί δεν υπάρχουν έχουν... πιο οργανωμένοι στις αγροτικές καλλιέργειες από το Ισραήλ. Δεν το ξέρεις το ανέκδοτο. Έχω πάει σε κάτι συνεταιρισμούς γυναικών στο Ισραήλ. Έχω σε άνυδρες περιοχές, έτσι. Ναι, με αυτό ακριβώς. Είδανε το νερό, είδανε οι άνθρωποι και πάθανε. Την αφαλάτωση. Μα δεν το ξέρεις το ανέκδοτο, η Γκόλντα Μέγερ. Όταν έγινε πρωθυπουργός, καλά λέει αυτός ο Μωυσής. 50 χρόνια στην έρημο και εδώ βρείτε να μας φέρει. Γιατί όντως. Ήταν ένα συνέδριο. Αμερικάνικο-Ισραηλίτικο συνέδριο. Ναι, και ήταν αρκετοί επιχειρηματίες. Ήρθε και ο Πομπέο, μάλιστα. Α, ναι, ναι. Αυτό που ήταν και ο Πομπέο. Ναι. Αυτό, ναι, σε αυτό που ήταν το ο Πομπέο. Και ήταν για επενδυτές. Και ήταν Ισραηλίτες επενδυτές οι οποίοι ψάχνανε πού να επενδύσουν στη χώρα. Βεβαίως, ο τουρισμός. Εκτός από τα καζίνο, γιατί τα καζίνο. Ο τουρισμός είναι πάντα πολύ ελκυστικός, αλλά θα μπορούσαν ενδεχομένως να επενδύσουν στις καλλιέργειες. Καλλιέργειες που εντυπωσιαστήκανε. Πάρα πολλοί οι Άραβες, Σαουδική Αραβία και τέτοια, το Θεσσαλικό κάμπο θέλανε. Θυμάμαι που μου είχε πει ο Παπανδρέου, που λες εσύ συνέχεια. Ότι πήγανε οι Άραβες και ζητάγανε δεν ξέρω πόσα χιλιάδες στρέμματα να παράγουν εκεί μαρούλια, όλα αυτά, να συσκευάζονται επί τόπου και να έχουν και κάργο τα οποία να φεύγουν για κάτω. Θέλανε φρέσκα λαχανικά. Άρα λοιπόν, όλα συνδέονται μεταξύ τους. Όταν λέμε για οργάνωση, μεταρρυθμίσεις και εξυγχρονισμό του κράτους, Γιώργο, πάνε όλα μαζί. Λέει ο Νίκος αυτό για παράδειγμα. Η ακρίβεια με την κακοκαιρία, δες τώρα πώς ανταμώνουν. Προφανώς. Έτσι, αλλά... ευνίδια... Λέει όμως αυτό. Το αυτονόητο που θα έπρεπε να κάνει κάθε χώρα, να συσκευάζονται εκεί, να φεύγουν με κάργο. Εμείς δεν έχουμε καν τρένα στο λιμάνι. Στο λιμάνι να φεύγει το τρένο κατευθείαν και να πηγαίνει στην Ευρώπη. Είμαστε το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης. Στο Σαμαρά θα το έκανα. Στον Πειραιά υπάρχει τρένο. Ας πούμε στη Θεσσαλονίκη δεν φεύγει κατευθείαν να πηγαίνει προμαχώνα στην Ευρώπη. Μα οι Κινέζοι, Γιώργο, όταν ήρθανε, θέλανε από εκεί να υπάρχει τρένο μέχρι τη Θεσσαλονίκη και από εκεί να συνεχίζει το τρένο να πέφτει στην πόλη Λομ,
όπου εκεί το ρίχνουν μετά στο Δούναβι. Μιλάμε όμως για τα αυτονόητα έργα υποδομής που οι ανατολικές χώρες που μπήκαν στην Ευρώπη ήδη τα έχουν κάνει. Να κάνουμε και εμείς τα τελευταία 30 χρόνια. Ας αρχίσουμε να τα κάνουμε κάποια στιγμή όμως. Ας αρχίσουμε για τη συζήτηση. Αυτό που είπε ο Γιώργος Ντρουμάνης, να πιένει ένα βήμα ο καθένας στη χώρα παραπέρα και να το παραλαμβάνει το βήμα. Το δυστύχημα, Γιώργο, για την κυβέρνηση σε σχέση με αυτό που είπες, το δυστύχημα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ότι στη δεύτερη τετραετία δεν μπορεί να πει φταίνει προηγούμενη. Γιατί προηγούμενη κυβέρνηση ήταν. Τώρα δεν μπορεί. Ωστόσο, να πει φταίει ο Τσίπρας. Επειδή μιλάμε για την αγροτική ανάπτυξη, ένα πράγμα το οποίο όλοι οι άλλοι λαοί το λένε, αλλά εμείς δεν το ακούμε, είναι ο αναδασμός. Ναι, ο αναδασμός της γης. Δηλαδή έχουμε όλοι μικρούς κλήρους στα χωριά μας. Ναι, ναι. Και όπου έχει γίνει ο αναδασμός, έχουν αναπτυχθεί τα χωριά, έχουν παραμείνει νέοι εκεί, καλλιεργούν, αναπτύσσονται. Εμείς ακόμη και σε αυτόν τον τομέα έχουμε καθυστερήσει. Ένα στρέμμα, ένα δύο άλλους. Όπου και ό,τι υπήρχε που δεν έχει καλλιεργηθεί τα τελευταία 30 χρόνια το έχει κήρυξει δασικό. Ναι, και αυτό. Δεν πρέπει να έρθει απόφαση ελιές, του ΣΤΕ πούμε, για να τα ξαναβρούμε. Στις ελιές και εγώ είχα 100 ρίζες. Από όταν έχασα τη μάνα μου εδώ και 20 χρόνια δεν ξαναμάζεψα ποτέ ελιές. Μάλιστα. Όλο το νησί μου, που είναι ένας ολόκληρος ελαιώνας, το ξέρεις το νησί μου, έχεις έρθει, δεν μαζεύει κανείς ελιές. Δεν έχουμε πια δε και ελαιοτριβείο. Και τι κάνουν, πέφτουν οι ελιές. Όλοι από τον μπακάλι παίρνουμε. Οι ελιές πάνε κάτω χαμένες. Καλά, φέτος θα τις μαζέψουν. Ελπίζω να ξαναγυρίσουμε σε αυτό. Ούτε καν ως γυμναστική δεν πάνε το χειμώνα να μαζεύουν τις ελιές. Καταργήσαμε και τα ελαιοτριβεία. Πότε έγιναν όλα αυτά, Γιάννη, επί κυβερνήσεων δεξιάς. Την τελευταία 15 ετία κακομάθαμε ο τουρισμός. Στα άρα νησιά έγινε μονοκαλλιέργεια. Και ξεχάσαμε όλα τα άλλα. Αμνημόνια. Ξεχάσαμε όλα τα άλλα. Πρέπει λίγο να το πάρουμε από την αρχή. Αλλά Γιώργο, όλο αυτό το πράγμα δεν θέλει μόνο ένα χαρισματικό πρωθυπουργό και δύο χαρισματικούς υπουργούς. Θέλει και κατεύθυνση η κοινωνία, έτσι. Θέλει και να του δείξει το δρόμο, στην κοινωνία να δείξει το δρόμο, αλλά θέλει και ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση. Για παράδειγμα, αυτά που συζητάμε τα μεγάλα. Τι πιο ωραίο να καθίσουν ηγέτες κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, οι σημερινοί και οι αυριανοί δηλαδή κυβερνήτες της χώρας, χωρίς να το προσωποποιώ προφανώς είτε στον κύριο Κασελάκη. Πάντως τότε δεν υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση, δεν κάνει καλό στην κυβέρνηση. Όχι, και δεν κάνει καλό στη χώρα. Και να συζητήσουν για το μέλλον στα βασικά, δηλαδή στην εξωτερική πολιτική, να υπάρχει μια μίνιμουμ συμφωνία, στα στρατηγικά, στα γεωστρατηγικά επίσης. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα έπρεπε να είναι ο στόχος. Και του κυρίου νομίζω Κασελάκη. Πάντως ότι υποσυνείδητα, να δούμε τώρα τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, την δήλωση του Πρωθυπουργού σήμερα για τον Κασελάκη, υποσυνείδητα η κυβέρνηση θα παραμείνει χαλαρή βλέποντας ότι είναι μακριά ο ΣΥΡΙΖΑ για να έρθει στην εξουσία ή το ΠΑΣΟΚ. Δεν ανταγωνίζεται το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό τα προβλήματα ανταγωνιστική. Τον εαυτό της. Ο αντίπαλός της είναι η πραγματικότητα, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Η καθημερινότητα, τα προβλήματα, οι δυσκολίες αυτές που λέμε, οι μεταρρυθμίσεις που δεν έχουν γίνει και που πάνε όλα στην επόμενη κυβέρνηση. Θα τα βρουν μπροστά τους και ο πολιτικός χρόνος είναι τόσο μεγάλο. Και τώρα μου στέλνουν συνέχεια. Δεν ξέρω τι έγινε με αυτόν τον Άδωνη. Μου στείλαν τα νέα. Λέει τα νέα έχουν τρία θέματα. Παίξατε το ένα, τον Κασελάκη. Υπάρχει ένα άλλο, έχετε τον Κουτρουμάνι, μου λένε εκεί. Ναι, ωραία. Μου λέει εφάπαξ. Γρηγορότερα, αλλά λιγότερα. Και μου λένε, αυτό δεν το ξέρω. Γιατί, το ναι, είναι... γιατί δεν μας λέτε αυτό. Και τρίτον, τι έγινε με τον Άδωνη Γεωργιάδη που έχουν οι New York Times ότι κατηγορείται. Τίποτα, τίποτα. Αν διαβάζει τίποτα. Τίποτα. Όχι. Αυτό είναι μια... Και τα νέα το έχουν πρώτο τα θέμα. Τα νέα το έχουν πρώτο θέμα και μέσα όταν διαβάζει το άρθρο, γιατί εγώ είμαι. Στους 12 τελευταίους χιλιάδες που αγοράζουν εφημερίδα κάθε μέρα, ενώ είμαστε 200.000 όταν ξεκινήσαμε, υπάρχει ολόκληρη ανάλυση ότι ο New York Times έχει δώσει απαντήσει, όχι, ο ίδιος ο Άδωνης έχει δώσει απαντήσεις, ότι δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό, ότι είναι κάτι ευτελούς αξίας. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Για να δούμε όμως τώρα για το εφάπαξ. Και οι New York Times κάνανε ένα θέμα. Οι New York Times κάνανε ένα θέμα που δεν έχει αξία. Μάλιστα. Έτσι λέει ο κ. Παπαχρήστος που έγραψε το ρεπορτάζ. Α, δεν το ξέρω αυτό. Γιατί είδα και λέω πρώτο θέμα. Όποιος διαβάσει, γιατί εγώ το διάβασα. Εγώ δεν το είχα δει. Τα διάβασα. Και μου στείλανε και το πρωτοσέλιδο. Τα διάβασα. Λέει, έχετε εδώ τον Κουτρουμάνι. Δεν λέτε για το ένα θέμα. Δεν γίνεται όλα από το κινητό. Έχει δει τον τίτλο μόνο. Εγώ έχω διαβάσει. Δεν γίνεται όλα από το κινητό. Παίρνετε εφημερίδες, βιβλία, λύνετε σουντόκου, κάνετε και άλλα πράγματα. Όχι μόνο κινητό. Σουντόκου είμαι εξπερ, γιατί μου κρατάει το μυαλό. Κρατάει όχι μόνο το κινητό. Γιώργο, έχουμε πιο γρήγορα το εφάπαξ, αλλά πιο μικρό είναι αλήθεια αυτό. Λιγότερο, εφάπαξ. Ναι, τι είναι το αυτό. Λιγότερο δεν το έχω δει ακόμη. Α, πάντως σήμερα
παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο κ. Γεωργιάδης το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, ένα μίνι ασφαλιστικό το λέμε, ναι, και ρυθμίζει τα θέματα της απασχόλησης των συνταξιούχων και φέρνει και μία διάταξη με την οποία επιχειρεί να απλοποιήσει τη διαδικασία για την έκδοση των αποφάσεων για το ΕΦΑΠΑΞ και τα επικουρικά. Μάλιστα. Όταν λέγαμε από εδώ πολλές φορές ότι ναι, μεν καλό είναι που βγαίνουν κάποιες συντάξεις πολύ γρήγορα, λέγαμε ταυτόχρονα ότι υπάρχουν και άνθρωποι που περιμένουν 5 χρόνια. Έτσι. Και εδώ χρειάζεται να καταλάβουν όλοι και ο νέος υπουργός ότι αν δεν κάνουν μηχανογράφηση στα ταμεία να ολοκληρωθεί, γιατί έχει ξεκινήσει από το 2002, αλλά να ολοκληρωθεί για να ξέρει ο καθένας το ασφαλιστικό του ιστορικό, θα περιμένει ο άλλος 1 και 2 χρόνια, όπως περιμένω και τώρα. Δεν γιατί ξέρετε. Από το 2002 ξεκίνησε η ψηφοποίηση. Όχι, το 2002 και μετά, ναι, υπάρχει πλήρως αξιόπιστο, ναι, ηλεκτρονικό μητρό. Ναι. Δηλαδή, αν μπει κάποιος στην ατομική του μερίδα στο ΙΚΑ, ναι, θα δει από το 2002 και μετά, ναι, τα πάντα. Έτσι. Λοιπόν, γιατί τότε έγινε ένα πολύ μεγάλο έργο. Έτσι. Και βέβαια αυτή... κυβερνήσε ο Σιμίτη. Ναι. Μάλιστα. Είχε ξεκινήσει από το 1999. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, και έγινε ένα πολύ μεγάλο έργο. Δεν ξέρουν, ε. Ναι. Λοιπόν, ωστόσο, έπρεπε να συμπληρωθεί με όλο το ιστορικό που έχει προηγηθεί. Μάλιστα. Έκανε και ο κύριος Βρούτσης, να μην τον αδικήσω, μάλιστα, μια προσπάθεια να διευρύνει. Τον είχε έτοιμο, ναι, τον Άτλα, μάλιστα, ο Βρούτσης και τον πάγωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν ο Άτλας. Άτλας, ναι. Λοιπόν, έκανε μια προσπάθεια να διευρυνθεί το Μητρό και προς τα πίσω. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πάρει επικουρική σύνταξη εδώ και 5 χρόνια. Και μάλιστα παρατηρείτε και το φαινόμενο που δεν φαντάζομαι ότι συμβαίνει σε άλλη χώρα. Έχει κάποιος να πάρει αναδρομικά από το 2013-2014. Του βγάζουν μέχρι το 2016. Ναι. Και μετά θα περιμένει τη δεύτερη φάση, λέει, γιατί το λογισμικό δεν μπορεί να υπολογίσει. Είναι αυτά που λες. Τι είναι αυτά που λες. Λοιπόν, άρα... Τι κράτος είναι αυτό. Που... Να μην πω ότι είναι χαμηλό. Πάντως έχουν γίνει βήματα, σου είπε. Προηγουμένως, λοιπόν, Γιάννη Πολίτη. Τι βήματα, δεν ακούς τι λέει τώρα. Αν που δίνει πολλά λέει, πράγματα. Να ακούσουμε τον Γιώργο. Πολλά τώρα πράγματα που έπρεπε να γίνουν και είναι απλά, δυστυχώς σε αυτή τη χώρα δεν έχουν γίνει και έχουν περάσει πολλά χρόνια και ταλαιπωρεί το Κοσμάκης άδικα, χωρίς κόστος. Για να στεναχωρηθούμε ακόμα περισσότερο, ποιος είναι ο δεύτερος τομέας μεγάλης καθυστέρησης σε βάρος δικαιοσύνη. Ούτε εκεί έχει ολοκληρωθεί η μεγάλη οργάνωση. Όχι. Τα δικαστήρια μεταξύ τους δεν είναι... Εγώ δεν τα ρίχνω. Δεν επικοινωνούν τα συστήματα μεταξύ τους. Για να καταλάβετε αυτό που λέει ο Γιάννης... Είναι διαχρονικό, δεν τα ρίχνω στην κυβέρνηση. Αυτό που λέει ο Γιάννης για τα συστήματα, εκεί είναι η ουσία. Ότι φτιάξαν πολύ καλό λογισμικό στο ΙΚΑ και αφήσαν απ' έξω το άλλο ταμείο των ελευθέρων επαγγελματιών. Και όταν πήγαν να ενωθούν τα ταμεία, δεν. Δεν επικοινωνούσε το ένα με το άλλο. Δεν επικοινωνούσαν, δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Και τα δικαστήρια μετά είναι προβλήματα της. Ακόμα και τώρα να μην μπορεί κάποιος. Δεν είναι συμβατά. Ακόμα και τώρα. Δηλαδή είναι ίδιο ταμείο, ο ΕΦΚΑ, και όσοι προέρχονται από το ΙΚΑ έχουν μια χαρά πρόσβαση στο βιογραφικό τους και στη σημερινή τους κατάσταση, και όσοι προέρχονται από το άλλο ταμείο. Το παλιό, το λεγόμενο ΟΑΕ. ΟΑΕ, ναι. Δεν έχουν σε βάθος πρόσβαση στο βιογραφικό. Δεν είναι και όλα πλήρη, γιατί ενώ αλλάζεις ταυτότητα και μπορείς να το βρεις από τον GovGR, δεν το τραβάει αυτόματο το ΕΚΑ και σου έχει την ταυτότητα που είχες όταν ήσουν 20 χρόνια που πρώτα έβγαλες καρτέλα. Σαν εργαλείο είναι πάρα πολύ σημαντικό και έπρεπε να το δηλαδή, αυτό είναι απίστευτο. Το συζητάμε και να σας πω κάτι. Δηλαδή, πιστεύω ότι και ο Άδωνης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αν το πιστέψει το πρόβλημα θα το λύσει. Το μνημόνευσα. Είναι και πρακτικός. Το μνημόνευσα πάντως. Χτες εν όψη του νέου μου θεσμικού ρόλου στην αντιπροεδρία του ΕΣΟΥΡΟΥ, λοιπόν, μου ζητήσανε χτες το απόγευμα. Ποινικό μητρό. Και σκέφτηκα αμέσως εκείνο τον παλιό εφιάλτη ότι πρέπει να πάω στη Λευκάδα, να πάω στο πρωτοδικείο, να ψάχνω να περιμένω μια εβδομάδα. Μπήκα σε μια ώρα, ήρθε παιδιά έτσι. Μάλιστα. Έκανα αίτηση στον ΚΑΒ που λέει ένα 24ωρο και σε μια ώρα μου το έστειλε. Τον ΚΑΒ. Δηλαδή αυτό. Ο Γιώργος, δηλαδή, τον ΚΑΒ. Να πούμε για αυτά τα πράγματα ότι είναι. Πώ το έκανε τον ΚΑΒ. Ο Κυρακάκης. Ο Κυρακάκης. Το ξεκίνησε. Γιατί δεν τα λες κύριε Πολίτη. Όμως το απογείωσε ο Κυρακάκης με τον Κυρακάκη. Τι μου σε παρακαλώ, ποιο το έκανε τον ΚΑΒ. Καμία αποτελεσματικότητα. Καμία σχέση.
Λοιπόν, καμία σχέση. Μεταξύ μας δεν έχει καμία σχέση με Γιώργο Παπανδρέου. Επί Πιερακάκη μπήκαν όλες οι υπηρεσίες. Εγώ επί Πιερακάκη. Το γνήσιο της υπογραφής καταργήθηκε από Μητσοτάκη. Μπήκαν και άλλες. Μπήκαν και άλλες. Υπάρχει το πεδίο και πάνω στο πεδίο αναπτύσσεται. Το Open Gov έκανε. Μαρία, κάνε μας τώρα, επειδή πολύ σύντομα, πόσο θα αντέξει ακόμη η επικαιρότητα να είναι τα 3/4 αυτή την ώρα, τα 3/4 του τηλεοπτικού χρόνου και στις πρωινές εκπομπές και στις μεσημεριανές και στα τελευταία και το βράδυ, είναι προσανατολισμένα στο νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Λογικό, εγώ καταλαβαίνω ακριβώς μετά από 40 χρόνια γιατί δημοσιογράφοι σκεφτόμαστε έτσι. Λοιπόν, ωραία. Αυτό, λοιπόν, αυτό όμως δεν μπορεί να πάει πολύ. Θα πάει και μέχρι τη στρατιωτική θητεία του νέου Προέδρου, που εκεί θα ακροβολιστούν οι κάμερες. Ωραία. Μετά, τα θέματα είναι αυτά που πάμε τώρα εδώ. Νομίζω έτσι, ότι ο Ρώσος πώς θα ξαναφτιάξουμε τη Θεσσαλία, πώς θα φάμε. Θα είναι εκλογές, γιατί θα έχουμε τώρα 2 εβδομάδες που ασχοληθούμε με τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες και μετά θα επανέλθουμε στην πραγματικότητα. Στη σκληρή πραγματικότητα, που αν δεν μπορέσει η κυβέρνηση σύντομα να φτιάξει κράτος, που να αντιμετωπίζει τις θεομηνίες, να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, την αγορά, όλα αυτά, εκεί θα κριθεί το πολιτικό σύστημα τα επόμενα χρόνια. Σε αυτό συμφωνούμε. Σε αυτό συμφωνούμε. Βέβαια, το κρίσιμο είναι να μην φτάσουμε σε ένα σημείο που μπορεί να έχουμε και κοινωνικές εκρήξεις, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε κάτι τέτοιο. Θέλει, ήταν και γιατί ξεχάσαμε και τους πληστηριασμούς που έρχονται για θα είναι πολύ. Κοινωνικές εκρήξεις. Ήταν και η πανδημία η οποία τα πήγε όλα λίγο πιο πίσω, αλλά καταλαβαίνω. Στην Ελλάδα λειτουργεί και πολύ η οικογένεια, έτσι, γι' αυτό δεν έχουμε μεγάλες κοινωνικές εκρήξεις. Ναι, αλλά κάποια στιγμή και η οικογένεια, όταν οι τιμές πηγαίνουν εκεί και οι συντάξεις μένουν σταθερές, πόσο θα βοηθήσει η οικογένεια, τι θα κάνει. Πώς δηλαδή. Αλλά δεν είμαστε και στα χρόνια της χρεοκοπίας, Μαρία. Γιατί λίπος υπήρχε. Με τα ντοματίνια στα 10 δεν τη βγάζεις, Γιάννη μου. Πάντως, οι σκληροί δείκτες της οικονομίας. Γιώργο μου, με τη φέτα στα 15 ευρώ δεν τη βγάζεις. Με το λάδι στα 14 ευρώ από τα 4 δεν τη βγάζεις. Αλλά επειδή συζητάμε όμως για τους σκληρούς δείκτες για την οικονομία, στους σκληρούς δείκτες, εχθές ανακοινώθηκε ότι μειώθηκαν σε απόλυτο αριθμό τα δάνεια τα στεγαστικά και αυξήθηκαν οι καταθέσεις. Τι σημαίνει αυτό? Εντάξει, είναι ένα φαινόμενο εξαιτίας του πληθωρισμού. Σημαίνει ότι πάρα πολλοί κόσμοι πήγε και εξαγόρασε τα δάνεια τα στεγαστικά λόγω της αύξησης των επιτοκίων. Αυτοί όμως που δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό, δυστυχώς θα πιεστούν και πολύ από την αύξηση των στεγαστικών δανείων. Μπορεί να έχει σταματήσει και η ροή χορήγηση. Εδώ λοιπόν. Ένα δεύτερο, αν μπορώ να προσθέσω θετικό νέο, που έχει τη σημασία του, είναι ότι με χαμηλούς μεν μισθούς, γιατί η μισθή είναι χαμηλή, φτάσαμε αυτές τις μέρες στα επίπεδα του 2009. Δηλαδή, φτάσαμε στην εποχή της μη κρίσης στο θέμα της αγοράς εργασίας. Δεν είναι λίγο αυτό. Έτσι. Είναι σαν το κομμάτι του πληθυσμού που δουλεύει να έφτασε στα επίπεδα προκρίσης. Είναι σημαντικό, με χαμηλούς μισθούς, με ανισότητες πολλές, με πρόσκαιρη εργασία. Κόκκινα δάνεια. Και αυτά έχουν κάπως μειωθεί. Και έλλειμμα στην αγορά εργασίας. Υπάρχουν δηλαδή θέσεις εργασίας. Κάποιες θέσεις που δεν μπορούμε να βρούμε. Ναι. Και μάλιστα ανειδίκευτες. Υπάρχει και το φαινόμενο των μεσηλίκων κοντά στα 45-50, οι οποίοι αποφασίζουν, αφού δεν τους αρέσουν οι συνθήκες εργασίας, να κάνουν και αλλαγή καριέρας. Και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό, έχει έρθει και από το εξωτερικό. Αυτό όμως έχει να κάνει με τη γενικότερη ρύθμιση της αγοράς. Και αν θέλετε και με τον τρόπο που διαρθρώνονται οι εργασιακές σχέσεις, γιατί περάσαμε μια δύσκολη δεκαετία που με τα μνημόνια σου λέγαν τόσα είναι και μας αρέσουν. Τώρα και όλο σου λέει, αφού πέρασα μνημόνια, πέρασα πανδημία, τόση ακρίβεια κτλ. Δεν πειράζει, αφού είμαι στο όριο της στόχης, να μην εξαντλούμε και σαν εργαζόμενος. Πάντως απλώσαμε, δεν έχεις παράπονο Νίκο απόψε, όλη τη βεντάλια των θεμάτων. Επειδή αποχωρείς. Δεν βάλαμε όλη τη βεντάλια των θεμάτων. Αποχωρείς. Παίζουμε κάθε βράδυ μόνο κασελάκι. Ανοίξαμε όλα τα θέματα. Τώρα τόσες μέρες. Βαρέθηκα το κασελάκι, τι να κάνω. Πάλι τα 2/3 μας έφαγε ο κασελάκι. Παιδί μου, είναι γραμμή τώρα. Υπάρχει γραμμή να παίζουμε κασελάκι. Όχι, είναι εμείς. Όχι εμείς. Όχι εμείς. Αλλά ο κόσμος αρχίζει και βαριέται να ξέρεις. Θέλεις να δεις τα νούμερα της τηλεθέασης όλων των εκπομπών. Αν είμαι ο κόσμος, πάλι δεν θέλω να ακούσω άλλο για τον κασελάκι. Αν είμαι εγώ ο κόσμος. Κουράστηκες. Έχει αρχίσει το θέμα. Εγώ και εγώ. Όχι από εσάς από αυτό το πάνελ, αλλά γενικά. Ναι, λέω γενικώ από την. Είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αλλά όμως τα νούμερα θα πηγαίνουν καλά, Γιάννη. Τα νούμερα γι' αυτό πηγαίνουν καλά. Η αγορά ρυθμίζει τα πάντα. Όλα τα τηλεοπτικά προγράμματα, ενημερωτικά και ψυχαγωγικά, τα τέταρτα, γιατί τα μετράμε με τέταρτα, που παίζουν κασελάκι, απογειώνονται. Άρα έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο κόσμος να μάθει αυτό το νέο πρόσωπο της πολιτικής. Και πιο πολύ τα lifestyle.
Άμα αυτό νομίζω είναι το like. Άμα αρχίσει και βγαίνει, άμα αρχίσει και βγαίνει ο Στέφανος με τον Τάιλερ και το σκυλί, πώς το λένε το σκυλάκι αυτό, που τα αγαπάω εγώ τα σκυλιά, και αρχίζει και βγαίνει στη σκορδά, στην καινούργια, θα δεις που θα πάνε. Εσύ θα κάνεις ενημερωτική εκπομπή και θα πιάνει 3 και αυτέ θα πιάνουν 53. Καλά που μου το είπατε, να πάω εγώ τότε που να πάρω ένα γνωστό. Αν θέλετε με εκλογή, εκεί πρέπει να πάω. Πάντω και στι τελευταίε εκλογέ. Σε όσου τηλεθεατέ δεν το κατάλαβαν, που κάποιοι θα το κατάλαβαν, γιατί έχει ομοιότητε στην εκφορά του λόγου, είναι η κόρη τη Φάνη πάλι. Η Αλεξάνδρα. Είναι μεγάλη τη κόρη, βέβαια. Ναι, η Φάνη. Αλλά ξαναπείτε ότι είναι υποψήφια περιφερειακή σύμβουλο. Είναι υποψήφια περιφερειακή σύμβουλο. Όσοι ψηφίζουν στην Αθήνα. Όσοι ψηφίζουν Χαρδαλιά στην Αθήνα. Δεν είναι μόνο η Αθήνα, είναι ο κεντρικό στο μέσο. Είναι η Αθήνα, είναι ο Ημιτός, Δάφνη, Γαλάτσι, Ηλιούπολη, Νέα Φιλαδέλφια, Χαλκιδόνα, Χαλάνδρη δεν είναι. Πολύς λαός. Δεν μπορώ να σας σταυρώσω. Δεν πρέπει να πούμε ότι να μην μπερδευτούν οι τηλεθεατές ότι κάποιοι που ψηφίζουν στη Νότια Αθήνα στις βουλευτικές τώρα ψηφίζουν κεντρικό τομέα στην Αττική. Όπως είναι η Ηλιούπολη, ο Ημιτός, να μην μπερδευτεί, αυτό θέλει λίγο επεξήγηση. Εγώ πρώτη φορά τα ακούω. Μέχρι 4 σταυρού. Πολύ ωραία. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Βάλτε μόνο κούκι την κόρη της Φάνης και καλά θα πάω. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η ενημέρωση για απόψε. Εγώ είπαμε φεύγω από την δημοσιογραφία μετά από 40 χρόνια. Όμως η εκπομπή, το One Channel και αυτή η εκπομπή παραμένουν. Αύριο το βράδυ θα είναι εδώ ο Μάνος Νυφλής. Εγώ μπορεί να έρχομαι αν με καλούνε ως καλεσμένο. Ως θεσμικός παράγων. Με επιτρέπεις, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω για την τιμή που μου έκανες να είμαι στο πάνελ μαζί σου. Είναι ύψιστη τιμή. Και θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος που αναλαμβάνεις και για το κανάλι είναι τιμητικό, αλλά και για τη χώρα και γενικότερα για την τηλεόραση. Για όσους δεν το ξέρουν, ο Γιάννης Πολίτης είναι ένας καθηγητής με εξαιρετική τεχνογνωσία πάνω στα θέματα της επικοινωνίας και πέραν της δημοσιογραφικής του πορείας έχει και αυτό το χαρακτηριστικό, το οποίο θα είναι χρήσιμο και για τον νέο του ρόλο. Εγώ προσωπικά σε ευχαριστώ και εκ μέρους του καναλιού και φαντάζομαι όλων. Όλων και ευχόμαστε όλοι καλή επιτυχία. Ευχόμαστε καλή θητεία. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω που στην τελευταία σου εκπομπή κάλεσε σε μένα, που είναι η πρώτη μου εκπομπή. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν φαινόταν καθόλου, σε πολύ άνετη πάντως ότι ήταν η πρώτη, έτσι. Πρώτη εδώ εννοεί. Πρώτη εδώ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Ρενάτο Λέκα. Ρενάτο Λέκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σένα. Σου εύχομαι, επιημερώνω στο κανάλι, απογειώνεται, εύχομαι να πάει ακόμη καλύτερα. Κυρίες και κύριοι, ελπίζω και εγώ την αγάπη που μου δείξατε όλα αυτά τα χρόνια να την έχω ανταποδώσει με σεβασμό σε όλους σας. Να είστε καλά, καλή σας νύχτα. Μπράβο, ωραία, το